Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση του τομέα πολεοδομίας και χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου να παρευρεθείτε σε αυτήν εδώ την αίθουσα δηλαδή τελετών του κτηρίου Αβέρο, ή να μας παρακολουθείτε διαδικτυακά και να μπορείτε να παρεμβαίνετε με chat, μέσω chat με γραπτές ερωτήσεις προς τους συζητητές, τις οποίες θα τις διαβιβάζω εγώ προς όλο το κοινό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία Αντιπρίτανη, αν έχει την καλοσύνη, δύο σκέψεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούγομαι. Ναι, λίγο πιο δυνατά, αν έχει την καλοσύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Κοσμήτορα, κύριε συνάδελφε, κύριε Μέλισσα, αγαπητοί προσκεκλημένοι, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στην εμβληματική αίθουσα Καφτατζόγλου. Δείγμα υπέροχης αρχιτεκτονικής, την οποία φιλοξενείται και εδρεύει μία από τις παλαιότερες σχολές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για την οποία είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, η Σχολή Αρχιτεκτώνων. Ανατρέχοντας τα παλαιότερα χρόνια, εγώ είμαι περίπου αρχιτέκτονας, έχουμε naval architect θα λέγανε, αλλά θα ήθελα να γίνω αρχιτέκτονας, γιατί οι αρχιτέκτονες και γενικά όλοι όσοι εντρυφούν στη συγκεκριμένη επιστήμη σκέφτονται τελείως διαφορετικά από ό,τι σκεφτόμαστε οι υπόλοιποι μηχανικοί. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε περήφανοι για τη Σχολή Αρχιτεκτώνων, είμαστε περήφανοι για την κληρονομιά μας, είμαστε περήφανοι που είμαστε το παλαιότερο και το μεγαλύτερο τεχνολογικό ίδρυμα της χώρας. Τώρα, για ποιους λόγους είμαστε? Είμαστε γιατί έχουμε παράδοση πίσω μας και είμαστε γιατί αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες όπως αυτή στην οποία παρευρισκόμαστε σήμερα. Θέλω να συγχαρώ τη Σχολή Αρχιτεκτώνων, ιδιαίτερα τον Διευθυντή του Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας για τη συγκεκριμένη τη δράση, τη συγκεκριμένη σειρά διαλέξεων, γιατί εκείνο το οποίο είναι απαραίτητο σε επιστημονικό επίπεδο είναι η επιστήμη και τα αποτελέσματά της να διαχέονται στην κοινωνία. Χωρίς διάχυση της πληροφορίας και των επιστημονικών γνώσεων δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό το οποίο είναι λοιπόν ζητούμενο είναι υλοποιείται σήμερα χάρη στον τομέα πολεοδομίας και χωροταξίας, χάρη στον τομεάρχη, τον Διευθυντή του Τομέα, τον κύριο Μέλισσα, το οποίο ακόμη μια φορά συγχαίρω. Και νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχιστούν, προφανώς θα συνεχιστούν τέτοιου είδους ενέργειες και πρωτοβουλίες, για να διατηρήσουμε την θέση μας στην κορονίδα της τεχνολογικής εκπαίδευσης και έρευνας στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντιπρίτανη. Παρακαλώ πολύ, κύριε Κοσμήτωρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μέλισσα, διευθυντά του Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας. Θα κάτσω σε αυτό το στρογγυλό, γιατί είναι η σωστή θέση για να σας μιλάμε. Είμαστε σε ένα κτίριο του Λίσανδρου Καφτατζόγλου, του πρώτου διευθυντή του Σχολείου των Τεχνών. Ένα χώρο σχεδιασμένο σαν οικείο, σε μια εποχή που δεν ξέραμε ακόμα ότι θα έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα ή ενίσχυση του ήχου. Έχει εξαιρετική ηχητική αυτός ο χώρος και ιδίως για μουσική. Έχουμε και ένα πολύ ωραίο πιάνο, αλλά δεν είναι η μέρα να το κάνουμε αυτό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτή την σειρά εκδηλώσεων, σειρά ομιλιών, μέσα στο Μάρτιο, τις Τετάρτες του Μαρτίου, που έθεσαν τόσο πολύ σημαντικά θέματα. Το άνοιγμα, μετά από μια δύσκολη περίοδο, το οποίο το κάνουμε όλο και πιο τολμηρά, υβριδικά ακόμα, και έχουμε αρκετούς ακροατές εδώ, πολύ περισσότερους όμως που μας ακούν από άλλο, σε live streaming τη στιγμή, ένα από τα κέρδη, τα θετικά αυτής της μεγάλης περιπέτειας. Πριν σας πω δύο λόγια για τη φύση, το χώρο, το τοπίο
Να σας πω ότι θα έχουμε και άλλες εκδηλώσεις εδώ. Δεν τελειώνουμε, αλλά θα πάμε και σε διαφορετικές προσεγγίσεις. Θα ξεκινήσουμε το Μάιο. Τώρα πάμε σιγά σιγά προς το Πάσχα, όπως ξέρετε. Θα ξεκινήσουμε το Μάιο. Θα έχουμε εδώ στο τέλος της πρώτης εβδομάδας τον Μποχίγκα από τη Βαρκελόνη να μας μιλήσει για τα μεγάλα έργα της Βαρκελόνης. Θα έχουμε αργότερα στις 24 Μαΐου το ξεκίνημα των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του Γιάννη Ξενάκη, που αποφύτησε από το Πολυτεχνείο και θα έρθει μια σημαντική γαλλική, ένα σημαντικό γαλλικό σύνολο για να εγκαινιάσουμε εδώ τις γιορτές που θα φτάσουν μέχρι το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, αλλά και μέχρι τις Μυθήνες και το Ναύπλιο. Και αυτός είναι ένας λόγος για να συνδεθώ εμέσως με τη δική μας θεματολογία, γιατί η μεγάλη μουσική εκδήλωση, το μεγάλο πολύτοπο του Ξενάκη στις Μυκήνες ήταν μια ερμηνεία και μια επανερμηνεία της φύσης, της ιστορίας, του τόπου, της πόλης. Ένας τρόπος να επανερμηνεύσει κανείς μέσα από τη σύγχρονη πολιτισμική θεώρηση, διαχρονικά δεδομένα και κυρίως την ίδια την έννοια του τόπου και του φυσικού τοπίου. Η φύση είναι ένα μέρος του κόσμου το οποίο λογικά δεν έχει θέση ο άνθρωπος, με την έννοια ότι από τη στιγμή που αρχίσει να κατοικεί τη φύση, πλέον αυτή καθίσταται ένας τόπος, ένας χώρος, ένα ανθρωπογενές, εν πάση περιπτώσει ένα συμφιλειωμένο με τον άνθρωπο περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει και την άμεση παρέμβασή του στη φύση. Η φύση από τις αρχαίες γραφές κατοικείται μάλλον από νύμφες και άλλα περίεργα δυσυπόστατα και ηλεκτρικά όντα, και όταν μπαίνει ο άνθρωπος μες στη φύση, τότε αποκτήνεται ένας ιστορικός χώρος, ένας χώρος στον οποίο τελικά εμείς κτίζουμε τη ζωή μας. Κατοικούμε τη φύση, έστω και αν κατοικούμε ένα καλύβι ψηλά σε ένα ξέφωτο μέσα σε ένα δάσος. Αυτή η δύσκολη σχέση, αυτή η σχέση που κάνει τη φύση, τόπο και τελικά τοπίο, είναι μια σχέση που δεν μπορούμε εύκολα να την ξεπεράσουμε. Μας έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουμε πιθανώς με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε, αλλά δεν είναι εύκολο να συνυπάρξει η κατοίκηση της φύσης με τη φύση, γιατί τα δύο πράγματα είναι κατά κάποιο τρόπο σε δομική αντιπαράθεση. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον σε αυτόν τον αιώνα, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε μέσα από τη νατούρα και όλων των ειδών τις αντίστοιχες θεσμικές προσεγγίσεις, αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε αυθεντικά φυσικά περιβάλλοντα, κυρίως σε βουνά και όχι μόνο. Δεν υπήρξε ποτέ εύκολη αυτή η διαχείριση, όσο τουλάχιστον την έχω βιώσει εγώ. Θα έλεγα ότι ήταν πεδίο σοβαρής αντιπαράθεσης, γιατί προφανώς οι άνθρωποι έχουν σοβαρούς λόγους να έχουν μια σχέση με τη φύση που είναι αντιπαραθετική εξορισμού. Αυτό είναι, νομίζω, ένα μέρος όσων θα συζητήσετε σήμερα και θέλω να πιστεύω ότι θα συμβάλλει σε ένα διάλογο που θα μας κάνει όλους πιο πλούσιους σταδιακά στο να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συνυπάρξουμε με αυτή τη φύση συμφιλειωτικά και όχι αντιπαραθετικά. Καλή επιτυχία, λοιπόν, στη δουλειά σας και φαντάζομαι κάθε Μάρτιο θα είστε τις Τετάρτες εδώ για εκδηλώσεις. Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Κοσμήτωρα. Και η σημερινή είναι η πέμπτη και τελευταία ημερίδα που διοργανώνουμε ως τομέας πολυδομίας χωροταξίας, ως τομέας πολυδομίας και χωροταξίας. Και οι εισηγήσεις... Κύριε Παπαϊωάννου, το τρία. Ωραία. Και οι εισηγήσεις επικεντρώνονται στις περιοχές Natura 2000 και στις χρήσεις γης. Θυμίζω εδώ, με στους αγαπητές φοιτητές του μαθήματος, του διασχολικού μαθήματος περιβάλλον και ανάπτυξη που μας παρακολουθούν διαζώσεις και διαδικτυακά και συμμετέχουμε η συνάδελφος η Μαρία από το, κάθεται ακριβώς, η Μαρία Παπαδοπούλου από τους τοπογράφους και ο υποφαινόμενος.
ότι το δίκτυο Natura 2000 είναι συνολικά 446 περιοχές, από αυτούς είναι 265 τόποι κοινοτικής σημασίας και 207 έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνη ειδικής προστασίας. Θυμίζω επίσης και για τους άλλους ακροατές, διαδικτυακούς αλλά και διαζώσεις, ότι περίπου το 1/3 της ελληνικής επικράτειας είναι περιοχές Natura. Τελείως, η βασική στοχοθεσία του θεμελιώδους νομοθετήματος είναι η κοινοτική οδηγία 43 του 1992, που έχει έναν και μοναδικό στόχο, τη διασφάλιση της διατήρησης ή της αποκατάστασης ορισμένων οικοτόπων και ειδών σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Το 2018, θεσπίζεται το Προεδρικό Διάταγμα 59. Με τις μετέπειτα τροποποιήσεις του 47-59 του 2020, προστίθεται το άρθρο 14α έως δέλτα, όπου προβλέπεται ένα τετράπτυχο ζωνών με σαφείς καθορισμένες χρήσεις. Στο τετράπτυχο αυτό, η μεν πρώτη ζώνη είναι η ζώνη απολύτου προστασίας, η δεύτερη είναι ζώνη προστασίας της φύσης, η τρίτη είναι ζώνη διατήρησης οικοτόπων και ειδών και η τρίτη είναι ζώνη βιώσιμης διαχείρισης και φυσικών οικοτόπων. Μέχρι στιγμής η νομολογία, δηλαδή οι δικαστικές αποφάσεις, δεν υπάρχουν. Όμως η θεωρία έχει αναδείξει, έχει ήδη πολλά ερωτήματα. Απλώς ένα από αυτά είναι, εφόσον ο περιβαλλοντολόγος κατά την εκπόνηση της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης, που έχουν ξεκινήσει ήδη αυτή τη στιγμή σε 23 μελέτες για σχεδόν όλη την Ελλάδα, προσδιορίζει χρήσης γης, τότε αυτές μήπως δεσμεύουν τον πολοδόμο ο οποίος θα κληθεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να κάνει τοπικά πολοδομικά σχέδια ή ειδικά πολοδομικά σχέδια. Με δύο λόγια, τι γίνεται όταν ο περιβαλλοντολόγος και ο πολοδόμος ο οποίος θα σχεδιάσει αυτήν την περιοχή διαφωνούν. Τέλος, ακόμα μία σκέψη που ενδεχομένως θα απαντηθεί από τους εισηγητές ή θα αναδειχθεί στη συζήτηση. Η χρήση γης είναι ένα γενικό φαινόμενο. Οι χρήσεις γης έχουν μία κοινωνική και οικονομική εξέλιξη. Οι χρήσεις γης αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Οι εγκαταστάσεις όμως δεν έχουν την ίδια διάσταση. Οι εγκαταστάσεις συναρτώνται με την τεχνολογική εξέλιξη. Και οι εγκαταστάσεις, όταν τροποποιούν τις χρήσεις γης, τότε τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα. Εάν τυχόν οι χρήσεις γης τις περιλαμβάνουν, και αν δεν τις περιλαμβάνουν, πώς θα ενσωματώνουν όλες τις συνεχώς ανανεούμενες τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες αποτυπώνονται μέσα σε ένα νομοθέτημα. Με δύο λόγια, θα πρέπει όλες αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις, όπως είναι τα εγκυοβιολογικά έργα, οι κεραίες, οι σταθμοί μέτρησης, η ρύπανσης, να κάθε φορά να τα ενσωματώνουμε μέσα στο οποιοδήποτε προεδρικό διάταγμα προβλέπει χρήσης γης σε περιοχές Natura. Μαζί μας είναι ο κύριος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας του ΙΠΕΝ. Μαζί μας είναι επίσης η πρώην Γενική Γραμματέας του ΙΠΕΝ, η κυρία Μπαρητάκη. Μαζί μας είναι η κυρία Παπαδοπούλου, συνάδελφος, και όπως σας είπα, που συμμετέχουμε στο μάθημα Περιβάλλον και Ανάπτυξη, συνάδελφος από τους τοπογράφους μηχανικούς και συνάμα πρόεδρος του ΦΠΚ. Μαζί μας είναι και ο Θεοδότα Ινάντσου, επικεφαλής της πολιτικής της ΒΒΕΦ. Και θα ολοκληρώσουμε με τον κύριο Παπαγρηγορίου, που είναι ο συντονιστής των έργων ή του έργου ορθότερα, εκπόνησης όλων των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και επικεφαλής και της ΕΝΒΕΚΟ. Το λόγο παρακαλώ έχει ο κύριος Βαρελίδης, που ανοίγει ουσιαστικά τις σημερινές μας εισηγήσεις. Όχι, το
1,5. 4. Παρακαλώ, κύριε Βαρελή. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι σε μια τέτοια εκδήλωση με εκλεκτούς άλλους συνομιλητές και εκλεκτό κοινό. Σήμερα έχουμε συγκεντρωμένους εδώ αρκετούς που έχουν θητεύσει ως Γενική Γραμματής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Βλέπω τον κύριο Τριάδη, την κυρία Κλαβατσέα, την Χριστίνα Τιμπαριτάκη, με την οποία είμαστε και συνάδελφοι βέβαια. Μαρία Παπαδοπούλου έχει ένα θεσμικό ρόλο στο Υπουργείο σήμερα, όπως και ο Κώστας ο Τριάντης, ο οποίος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος πλέον του ΟΦΠΕΚΑ, και φυσικά ο κύριος Καλογιάννης, ο οποίος διατέλεσε επί 5 χρόνια υφυπουργός και ο οποίος πρέπει να πω εδώ ότι είναι αυτός που με ανέδειξε, με ανακάλυψε στην υπηρεσία που ήμουν και με έστειλε στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Βρυξέλλης, και από εκεί και πέρα νομίζω σταδιακά ήρθε η εξέλιξη επαγγελματική και έχω τη θέση αυτή σήμερα. Άρα θέλω να πω και δημόσια ότι είμαι ευγνώμων που χωρίς να γνωριζόμαστε από πριν, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια, με εκτίμησε το βιογραφικό μου βασικά και με προώθησε ψηλότερα στην ιεραρχία. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα που κουβεντιάζουμε σήμερα, όπως προηγουμένως υπόθηκε, το 30% των περιοχών της χώρας είναι περιοχές Natura. Άρα, ερχόμαστε με τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες να ρυθμίσουμε πρακτικά τις χρήσεις γης στο 30% αυτών των περιοχών. Και είναι και το 10% περίπου της θάλασσας, αν και νομίζω ότι αυτό το μέτρημα δεν είναι σωστό, πρέπει να μετρήσουμε τι ποσοστό από την ακτογραμμή περιλαμβάνεται, αλλά πάντως εκεί πιστεύω ότι θα είμαστε πάνω από το 10%. Είναι ένα σημαντικό ποσοστό της ακτογραμμής. Επομένως, μιλάμε για ρύθμιση στο χώρο, η οποία καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της χώρας. Και η πραγματικότητα είναι ότι προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα, τι κάνει ο χωροτάκτης, τι κάνει ο περιβαλλοντολόγος, ποιος έχει το πάνω χέρι. Το πάνω χέρι το έχει ο αρχαιολόγος και ο δασολόγος, ξέρετε. Αλλά πέραν αυτού, στις προστατευόμενες περιοχές, το πάνω χέρι στις χρήσεις γης το έχει η ομάδα που κάνει την ειδική περιβαλλοντική μελέτη, γιατί μέσω αυτής θεσπίζεται ένα προεδρικό διάταγμα χρήσεων γης. Έτσι, επομένως, μετά οι δυνατότητες που έχει ο οποιοσδήποτε χωροτάκτης, πολεοδόμος, περιορίζονται εντός του πλαισίου που έχει τεθεί με το προεδρικό διάταγμα χρήσεων γης. Φυσικά, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκη, γιατί βέβαια δεν σχεδιάζουμε εν κενό. Υπάρχουν ήδη χρήσεις γης, υπάρχουν περιοχές εντός σχεδίου, υπάρχουν περιοχές εκτός σχεδίου. Στις εκτός σχεδίου περιοχές πάλι υπάρχουν σε πολλές από αυτές χρήσεις γης. Άρα, είναι στην πραγματικότητα μία πολύ πιο σύνθετη άσκηση και υπάρχει βέβαια και ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο οικονομικών δραστηριοτήτων, πιέσεων και αναγκών και τεχνολογιών, τα οποία όλοι αυτοί οι παράγοντες δείχνουν την περιπλοκότητα του εγχειρήματος και προφανώς υπάρχει και η δυσκολία ότι όποτε με ένα προεδρικό διάταγμα ρυθμίζεις χρήσης γης, όποτε ρυθμίζεις χρήσης γης, υπάρχουν κάποιοι που αισθάνονται ότι αδικούνται. Έτσι, άρα υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικής διαχείρισης των αντιδράσεων που αναπόφευκτα δημιουργεί οποιαδήποτε ρύθμιση. Ενδεικτικό της δυσκολίας του εγχειρήματος είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια προεδρικά διατάγματα χρήσεων γης με αφορμή την προστασία της φύσης, της περιοχής Natura, έχουμε ένα για την Κυπαρισσία,
Ένα για τα Τζουμέρκα, δεν ξέρω αν έχουμε άλλο. Για το Σχοινιά, τη Ζάκυθο, πάντως είναι πολύ λίγα. Είναι πολύ λίγα. Έτσι, καλύπτει ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτού του 30% που είπαμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε και το οποίο εφαρμόζουμε στις ΕΠΗΜΗ οι οποίες διεξάγονται. Φυσικά, οι ΕΠΗΜΗ αυτή τη στιγμή, οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, διεξάγονται έχοντας ελλειπή δεδομένα και έχοντας στην πραγματικότητα να διαχειριστούν και να διαχειριστούμε και εμείς σαν κράτος και σαν πολιτεία κάποιες παραδοξότητες. Η μεγαλύτερη από όλες είναι το γεγονός ότι όχι σε απόλυτο βαθμό, αλλά σε μεγάλο βαθμό δεν υπάρχουν στόχοι διατήρησης. Άρα, άμα ήσουν άλτης του ύψους, δεν θα ξέρεις που είναι ο πύχης. Ο πύχης ανεβαίνει και κατεβαίνει κατά το δοκούν. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα που θέτει ένα αμφιβόλο, βάζει ένα ερωτηματικό σε οποιαδήποτε επιστημονική ή επιστημονικοφανή μελέτη υποστηρίζει την α ή τη β λύση, όταν δεν ξέρεις που είναι ο πύχης. Δηλαδή, είναι προφανές ότι αυτό αφήνει πολλά περιθώρια για διαφορετικές εκτιμήσεις ανάλογα από τη σκοπιά ή από το συμφέρον που βλέπεις ένα θέμα και δημιουργεί πρόβλημα και σε εμάς ως πολιτεία να έρθουμε και να πούμε με έναν αντικειμενικό τρόπο, κοίταξε, αυτό πρέπει να γίνει εδώ γιατί έχουμε πρόβλημα με τις αρκούδες. Γιατί έπρεπε να έχουμε 100 αρκούδες στην προστατευόμενη περιοχή και έχουμε 10 και πρέπει μέχρι να φτάσουμε τις 100, για να το πω λίγο απλοϊκά για να το καταλάβουμε, μέχρι να φτάσουμε τις 100 πρέπει να πάρουμε τα μέτρα που απαιτούνται για να φτάσουμε τις 100. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, άρα αυτό είναι μια μεγάλη δυσκολία που καλούμαστε όλοι να διαχειριστούμε και οι μελετητές και η πολιτεία που έρχεται να σκεφτεί, να κρίνει αν αυτά που προτείνουν οι μελετητές είναι ορθά ή δεν είναι και να διαχειριστεί και τις πιέσεις. Γιατί έρχεται ο τοπικός δήμαρχος και σου λέει τι είναι αυτά, γιατί μας δώνουν αυτές τις απαγορεύσεις. Εδώ γεμάτο αετούς είναι. Δεν ξέρουν. Έχει πολλούς αετούς. Μας τρώνε και τα πρόβατα. Εγώ ξέρω που είμαι από εδώ και ζω κάθε μέρα. Άρα είναι ένα θέμα και πολιτικό. Θέλει και μια πολιτική διαχείριση. Εκτός αυτού, κάνοντας τις ΕΠΗΜΗ και βγάζοντας και τις τρεις πρώτες ΕΠΗΜΗ σε δημόσια διαβούλευση, χωρίς την πραγματικότητα να έχουν περάσει προηγουμένως από κάποια επεξεργασία από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ουσιαστικά ήταν η ΕΠΗΜΗ έτσι όπως καταρχήν προτάθηκαν από τους μελετητές. Η διαδικασία αυτή της δημόσιας διαβούλευσης ανέδειξε ορισμένες δυσλειτουργίες ή ορισμένες δισκαμψίες που είναι εγγενείς στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό δεν είναι περίεργο. Πάντα η νομοθεσία επιδέχεται βελτιώσεων και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αναγνωρίσουμε τα προβλήματα αυτά και να προβούμε στις βελτιώσεις που χρειάζονται. Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι το ΠΔΕΛΤΑ 59 του 2018, όπως έχει τροποποιηθεί το 2020, είναι πάρα πολύ εξαντλητικό. Δείχνει ο συγγραφέας του, ο οποίος νομίζω οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε ποιος είναι, να έχει, τουλάχιστον εγώ ξέρετε, εγώ είμαι χημικός μηχανικός, οπότε τα βλέπω με άλλο μάτι από τους χωροτάχτες, να έχει μπερδέψει την έννοια της χρήσης γης, ως χημικός μηχανικός το λέω αυτό, οπότε δέχομαι την κριτική από τους πιο ειδικούς, πάντως δείχνει, έτσι με την κοινή λογική, να έχει μπερδέψει την έννοια της χρήσης γης με την έννοια της δραστηριότητας.
Και προς επίρρωση αυτού που λέω, υπάρχουν και εξαψήφοι κωδικοί οι οποίοι θυμίζουν ανατριχιαστικά τους CAD, τους κώδικες οικονομικής δραστηριότητας, μόνο που εδώ επιπλέον των οικονομικών δραστηριοτήτων μπαίνουν και εξαψήφοι κωδικοί, μπορεί και οκταψήφοι, δεν θυμάμαι, νομίζω εξαψήφοι, μέχρι εξαψήφοι φτάνουμε, και για ανθρώπινες δραστηριότητες μη οικονομικές, όπως ας πούμε το περπάτημα ή το κολύμπι, να μου πω μερικά ακραία παραδείγματα, όπου όταν πας σε μια τέτοια υπερανάλυση, είναι περίπου αναπόφευκτο, εγώ θα έλεγα μαθηματικά είναι βέβαιο, ότι κάτι θα ξεχάσει. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε στην πράξη, όταν αυτό λοιπόν πάει να εφαρμοστεί σε ένα χάρτη και να έρθει σε μια περιοχή πραγματική, αντιλαμβανόμαστε τις δυσλειτουργίες που δημιουργεί. Παραδείγματος χάρη, να πω ένα πολύ απλό, στις τρεις από τις τέσσερις περιοχές, αν δεν κάνω λάθος, απαγορεύεται το κολύμπι. Ή τουλάχιστον μπορεί να ερμηνευθεί και ερμηνεύεται από αρκετούς συντάκτες των ΕΠΗΜΗ ότι απαγορεύεται το κολύμπι. Ή μπορεί σε κάποιες απαγορεύεται το περπάτημα. Έτσι, άρα έχουμε μερικά πολύ ακραία παραδείγματα, να πω και κάποια άλλα πιο απλά. Υπάρχει χρήση γης, φάρος. Εγώ ξέρω ότι το φάρος είναι ένα κατασκεύασμα. Είναι ένα εργαλείο ναυσιπλοείας. Κατά την εκτίμησή μου και πιστεύω κάθε ανθρώπου, δεν είναι χρήση γης. Δεν μπορείς, δηλαδή το φάρο τον βάζεις εκεί που πρέπει να μπει φάρος. Αν ρωτήσεις το χωροτάχτη, που πρέπει, δεν τον βάζεις για ομορφιά, επειδή θες ένα λαμπάκι στην άκρη του ακροτηρίου για να δείχνει ωραίο. Ή να πω ένα άλλο, τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις τις βάζεις εκεί που έχει ανάγκη ο στρατός. Δεν κάνεις δημόσια διαβούλευση, συζήτηση και μετά αποφασίζεις ότι εδώ θα βάλω τα υπόστεγα των αεροπλάνων. Εντάξει, κοιτάξεις και δημοσιοποιημένα για να ξέρουν πού να έρθουν να βομβαρδίσουν. Αν και βλέπουμε στον πόλεμο της Ουκρανίας ότι γίνεται και αυτό, έτσι, με αποτέλεσμα τον βομβαρδισμό τους μετά, αλλά πάντως δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνουμε και θεσμικά. Μπορεί να γίνεται από γκάφα, αλλά όχι συντεταγμένα. Λοιπόν, άρα υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Να πω ότι, για να μην καταχωρώ με τον χρόνο, ότι έχει γίνει συζήτηση σε πολύ ψηλό πολιτικό επίπεδο για τα θέματα αυτά, κυρίως μεταξύ μου και του κ. Κοντζαγιώργη από την εταιρεία Εμβέκο που έχει το συντονισμό τον ΕΠΗΜΗ. Πέρα όμως από την πλάκα, να πω ότι πράγματι έχει γίνει συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο. Έχει αποφασιστεί να γίνουν κάποιες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να αρθούν κάποια από αυτά τα προβλήματα και να δοθεί κάποια μεγαλύτερη ευελιξία στο σχεδιασμό και στην δυνατότητα αυτού που κάνει την ΕΠΗΜΗ να έχει περισσότερες επιλογές ανάλογα με το προστατευταίο αντικείμενο ως προς το τι μπορεί να βάλει και τι δεν μπορεί να βάλει και να αμβληθούν κατά το δυνατόν κάποια στοιχεία που ενέχουν μία δόση, κατά τη γνώμη μου, όχι εσκεμμένο, αλλά πάντως μία δόση παραλογισμού. Εκ του αποτελέσματος εννοώ αυτό που σας είπα για το περπάτημα, το κολύμπι, έτσι, διατάξεις που δεν φαίνεται να εξυπηρετούν κάποια πραγματική λογική. Παράλληλα, προσπαθούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία θέσπισης των στόχων διατήρησης, προκειμένου όλα αυτά να μπορούν να μπουν σε ένα πιο ορθολογικό πλαίσιο και βέβαια παράλληλα να επιταχύνουμε τα σχέδια διαχείρισης, γιατί το ζητούμενο από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν είναι τα πιδέλτα των χρυσών γης, δεν αναφέρεται σε τις χρυσής γης η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι στόχοι διατήρησης και σχέδια διαχείρισης. Επομένως,
καταρχήν εκεί πρέπει να στοχεύουμε πρώτα απ' όλα και φυσικά βέβαια είναι προφανές ότι τα προεδρικά διατάγματα χρήσεων γης είναι ένα σημαντικό εργαλείο που συντελεί στο να είναι σύνομο το σχέδιο διαχείρισης σε περίπτωση που προβλέπει ρυθμίσεις που αφορούν τις χρήσεις γης. Όλη αυτή η άσκηση δεν είναι πολύ εύκολη, γιατί εκτός των άλλων απαιτεί και κάτι που νομοτεχνικά προξενεί αλλεργία στην Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και με το δίκιο της, που είναι η αλλαγή του ΠΔΕΛΤΑ των χρήσεων γης με νομοθετική διάταξη για λόγους ταχύτητας. Βέβαια, πρέπει να επισημάνουμε το προφανές ότι αυτό έγινε ήδη μία φορά το 2020, έτσι, και αυτό προφανώς θα το χρησιμοποιήσουμε στη συζήτησή μας με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, αλλά θέλω να πω ότι το αποτέλεσμα της συζήτησης αυτής δεν είναι δεδομένο. Δεν είναι δεδομένο ότι θα δεχτεί η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης την αλλαγή του ΠΔΕΛΤΑ με νόμο. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια συζήτηση σε εξέλιξη σε πολιτικό επίπεδο. Υπάρχουν επιμέρους διατάξεις που πρακτικά έχουν συμφωνηθεί, όμως δεν θα ήθελα να μπω σε τέτοια λεπτομέρεια, γιατί δεν έχω εξουσιοδότηση να το κάνω και δεν έχουν ανακοινωθεί με τον επίσημο τρόπο όπως πρέπει από τη συντεταγμένη πολιτεία και το Υπουργείο μας. Πάντως, οι διατάξεις είναι έτοιμες. Αν αύριο μας τις ζήταγαν, θα τις βάζαμε σε ένα νομοσχέδιο. Επομένως, στα πλαίσια αυτά, είναι πολύ σημαντικό που γίνεται αυτή η συζήτηση σήμερα και ελπίζουμε να ακούσουμε ιδέες, να δούμε και τυχόν άλλα προβλήματα, άλλες οπτικές, για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα παραπέρα το θεσμικό πλαίσιο με σκοπό την συμβίωση των ανθρώπινων και οικονομικών δραστηριοτήτων με φυσικά την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί θυμίζω είμαστε Υπουργείο Περιβάλλοντος και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το ξεχνάμε. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γενικέ. Ευχαριστούμε πολύ και γιατί πιστεύω ότι κρατώ από τις σκέψεις σας τις δυσκολίες εκπόνησης των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών. Κρατώ από τις σκέψεις σας τα πολύ λίγα σχέδια διαχείρισης που είχαν εκπονηθεί μέχρι ουσιαστικά και το 2019. Κρατώ από τις σκέψεις σας ότι κατά κάποιον τρόπο ότι έχει ακούσει η πολιτική ηγεσία τις σκέψεις που έχουν αναφερθεί ήδη στη θεωρία, δηλαδή αυτό που ανέφερα εγώ εγκαταστάσεις, η λεπτομερή δηλαδή καταγραφή στα προεδρικό διάταγμα 14α ως 14δ όλων των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων. Και θα μου επιτρέψετε μόνο μία σκέψη εδώ. Βεβαίως η αρχή της επικουρικότητας αυτή τη στιγμή που είναι μία αρχή η οποία διέπει όλο το δίκαιο περιβάλλοντος δεν προβλέπει ακριβώς το τι χρήσεις θα πρέπει να προστατεύσουν τις περιοχές σε Natura. Ωστόσο, νομίζω ότι αναπόφευκτα θα πάμε τουλάχιστον η πολιτική ηγεσία, ο κύριος Γενικός, ο κύριος δηλαδή Θήμιος Μπακογιάννης, πριν από 4 ακριβώς ημερίδες και πριν από 3 ημερίδες, δηλαδή στην πρώτη και στην τρίτη, που διοργανώσαμε και μαζί με την κυρία Κλαμπατζέα συμμετείχε και ο κύριος Μπακογιάννης, ανέφερε ότι το πώς εκπονούνται ή ξεκινούν μάλλον η εκπόνηση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων. Αναπόφευκτα, οι περιοχές Natura θα περιλαμβάνονται στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Εδώ τίθεται ένα θέμα. Εγκαταστάσεις θα έχουμε ή χρήσης γης. Εάν τυχόν έχει ξεκινήσει το Υπουργείο, χαιρετίζω και εγώ προσωπικά να αρχίσει πια να σκέφτεται χρήσης γης. Διότι χρήσης γης θα έχουν γενικό και αφηρημένο χαρακτήρα. Και κυρίως τις εξελίξεις τεχνολογικές που υπάρχουν μέσα στις εγκαταστάσεις, οι χρήσης γης θα μπορέσουν να σωματώσουν. Αλλιώς θα πηγαίνουμε αυτό το οποίο ο κ. Κοτσαμάνης και όλοι οι υπόλοιποι μελετητές διαπιστώνουν. Δεν μπορούν δηλαδή να συμπεριληφθούν ούτε οι εγκαταστάσεις, ούτε οι δραστηριότητες. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Το λόγο έχει η κυρία Βαρυτάκη.
που ήταν, θα μπορούσα να πω, ήταν η προκάτοχος του κύριου Βαρελίδη. Έτσι, η προκάτοχος. Δηλαδή, ήταν η Γενική Γραμματέα ακριβώς για τα θέματα περιβάλλοντος, έτσι δεν είναι, κύριε Μαριτάκη, σε αυτήν τη θέση επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το λόγο έχετε, το έχει η κυρία Μαριτάκη. Παρακαλώ, κύριε Μαριτάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για τη δυνατότητα να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Έχω μία παρουσίαση, αν μπορούμε να την αναρτήσουμε. Ένα λεπτό λίγο. Ένα λεπτό. Και από πού ελέγχω το... Θα μπορούσαμε να βοηθήσει, κύριε Παπαγιάννου, κυρία Μπαριτάκη. Την ανοίγετε, εντάξει. Ναι, αλλά δεν, από πού ελέγχω να αλλάζω το... Από εδώ. Ευχαριστώ. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μία από τις, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσες Τετάρτες και ελπίζω να κρατήσουμε το ενδιαφέρον των προηγούμενων Τετάρτων που παρακολούθησα διαδικτυακά κι εγώ. Σίγουρα σήμερα έχουμε καλύτερη θερμοκρασιακή τουλάχιστον συνθήκη και σίγουρα είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα. Ακούγοντας τον αγαπητό Πέτρο, τον προκάτοχο συνάδελφο και τον, μάλλον όχι προκάτοχο, τον επόμενο και συνάδελφό μου, είναι σοκαριστικό πόσο πολύ συμφωνούμε ακόμα και σε μερικές εκφράσεις που θα δείτε ότι έχω βάλει ήδη και στην παρουσίασή μου. Άρα... Καλό είναι, δεν είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικά θετικό, αυτό εννοούσα. Και επιβάλλουμε και εμείς αυτή η διαπίστωση ως Πετσόβη. Πολύ ωραία, λοιπόν. Να πετύχουμε και το... στην τεχνολογία. Μάλλον δεν βλέπεις το μάτι. Προς τα πού πρέπει να... Ορίστε. Είναι πίσω εκεί, το μάτι. Άρα πρέπει να... Θέλετε να έρθετε πιο κοντά, εδώ. Αλλάξουμε θέση, δεν Χριστίνα, ξέρω τι θέλετε να... Λάτε, εδώ. Σας βολεύει εσάς. Α, άλλαξε. Ωραία. Εγώ την άλλαξα. Εσείς δεν πειράζεστε. Θέλετε μήπως να αλλάξει θέση τη Μαρία την Παπαδοπούλου για να έρθει πιο κοντά. Θέλετε να... Μαρία, μήπως να αλλάξει. Ναι, εννοείται. Να... Ωραία. Μας συγχωρείτε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ωραία. Μερικά πράγματα υπόθηκαν ήδη, θα τα δείτε και λίγο πιο εποπτικά. Άρα μιλάμε για αυτό το 30% της χερσαίας έκτασης και το περίπου 20% των θαλάσσιων, τουλάχιστον μέχρι το 2021. Γιατί μέχρι το 2021, γιατί μετράμε τις περιοχές, τις θαλάσσιες που είναι εντός των χωρικών υδάτων, δηλαδή τα 6 ναυτικά μίλια. Και το 2021, όπως γνωρίζετε, έχουν επεκταθεί τα χωρικά ύδατα στο Ιόνιο από τα 6 στα 12. Άρα έχουμε μια διαφοροποίηση εκεί ως προς τα θαλάσσια, που είναι και η διαφοροποίηση, μια διαφοροποίηση που φαντάζομαι ότι είναι μέσα στα πλάνα του Υπουργείου, στο πλάνο του Υπουργείου, να μελετήσει και αυτή την περιοχή. Επειδή μιλάμε για την εφαρμογή των οδηγιών του περιβάλλοντος, για την εφαρμογή της οδηγίας της Natura, εξαιρούνται εξ ορισμού οι περιοχές που βρίσκονται οι πόλεις και τα χωριά, ακόμα και αν συμπεριλαμβάνονται μέσα στα όρια αυτών των εκτάσεων. Γιατί εξαιρούνται, γιατί μιλάμε για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, αυτό είναι κείμενο της ίδιας της οδηγίας, με στόχο τη διασφάλιση της διατήρησης και της αποκατάστασης ή της αποκατάστασης της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των φυσικών οικοτόπων και των ειδών. Άρα, αυτό θα το κρατήσουμε, το ότι δεν μιλάμε και τόσο για τις αστικές περιοχές. Η διαδικασία, πολύ σύντομα, είναι ότι μετά από επίπονες διαδικασίες, ακολουθώντας συγκεκριμένη λογική σειρά πραγμάτων και κριτήρια, τα κράτη-μέλη προτείνουν στην Επιτροπή, υποβάλλουν την πρότασή τους για τις περιοχές που πληρούν τα κριτήρια για την ένταξη στις περιοχές Natura και στη συνέχεια, με μια άλλη διαδικασία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει αυτό τον κατάλογο και αυτός ο κατάλογος
οριστικοποιείται. Η οριστικοποίηση σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αποχαρακτηρισμού, θα λέγαμε. Δεν μπορούμε, λόγω της υποβάθμισης ενός οικοτόπου ή της εξαφάνισης κάποιων ειδών, να θεωρήσουμε ότι δεν έχουμε χρέος πια, γιατί δεν υπάρχει το προστατευταίο αντικείμενο. Αντίθετα, είναι ακόμα πιο αυστηρό, γιατί οφείλει μετά το κράτος μέλος να προβεί σε δραστηριότητες και σε πολιτικές αποκατάστασης. Γιατί σημαίνει ότι έχασε έναν οικότοπο αφού πληρούσε τα αρχικά κριτήρια τα οποία το έκαναν να εντάσσεται στις περιοχές Natura. Είναι λίγο το αστείο του Υπουργείου, ήταν ότι είναι λίγο σαν το ευρώ. Μπαίνεις, αλλά δεν υπάρχει διαδικασία να βγεις. Κάπως έτσι είναι λοιπόν και οι περιοχές Natura. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο έρχεται να προσθεθεί η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα που ανακοινώθηκε το Μάιο του 2020, συγγνώμη, στο οποίο υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2030, εντάσσεται μέσα στο γενικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, τα οποία βέβαια αρχίζουμε σιγά σιγά να τα αφήνουμε λιγάκι, να τα θεωρούμε πάλι πολυτέλεια. Είναι η μεγάλη μοίρα των περιβαλλοντικών θεμάτων. Σε αυτή λοιπόν τη στρατηγική προβλέπεται ότι θα πρέπει μέχρι το 2030 να έχουμε 30% της έκτασης της χώρας σε καθεστώς προστασίας, της χερσαίας περιοχής και άλλο 30% στην περιοχή της θαλάσσιας. Αυτό σημαίνει για την Ελλάδα ότι αν θεωρήσουμε ότι όλες οι περιοχές Natura είναι περίπου στο 30% στη χέρσο, σημαίνει ότι υπολοιπόμαστε ένα ποσοστό στη θάλασσα που είναι πάνω από το 10% ακόμα για να φτάσουμε στο 30%. Αυτό που κρύβει η εικόνα εκεί και έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι παράλληλα με αυτούς τους στόχους υπάρχει πρώτη φορά και η προσέγγιση ενός καινούριου όρου, αυτό της αυστηρής προστασίας. Στη στρατηγική λοιπόν για τη βιοποικιλότητα προτείνεται ότι το 10% της συνολικής έκτασης της χώρας θα πρέπει να είναι σε ένα καθεστώς αυστηρής προστασίας, δηλαδή περίπου το 1/3 από τις συνολικά προστατευόμενες περιοχές τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Το 10% της συνολικής έκτασης της χώρας. Κάτω βλέπετε στη διαφάνεια και αντίστοιχους άλλους ποσοτικούς στόχους που έχουν να κάνουν με τη χρήση της βιολογικής γεωργίας, με την προστασία των επικονιαστών, με την αποκατάσταση συγκεκριμένου μήκους ελεύθερης ροής ποταμών, με τον περιορισμό χρήσης εντομοκτώνων και φύτευση δέντρων. Σαν ποσοτικοί στόχοι που θα πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2030. Και πάμε στο πώς, με ποια εργαλεία θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Που αυτά τα εργαλεία θα διευκολύνουν όχι μόνο τον περιβαλλοντολόγο, όχι μόνο τον χωροτάκτη ή τον πολεοδόμο, αλλά οποιονδήποτε σχεδιάζει. Στην πρώτη στήλη, σε αυτή τη διαφάνεια, βλέπετε τις κατηγορίες, αν τις βλέπετε, γιατί είναι και λίγο το χρώμα, εγώ το έβλεπα διαφορετικό, αλλά εδώ μπορεί να μην φαίνεται πολύ καλά. Οι κατηγορίες προστασίας κατά IUCN, η Διεθνή Ένωση για την Προστασία για τη Διατήρηση της Φύσης, ένας διεθνής οργανισμός που είναι χρόνια στο κομμάτι της μελέτης, της έρευνας και της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, έχει προτείνει εδώ και αρκετές δεκαετίες ένα σύστημα προστατευόμενων περιοχών που συνδέεται ουσιαστικά με τη διαχείριση που αυτές οι περιοχές υπόκεινται. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κατηγορία που έχει περιοχή απόλυτης προστασίας, περιοχή προστασίας, έχω κρατήσει τις αγγλικές ορολογίες για να μην υπάρχει σύγχυση. Και εμείς εδώ, δίπλα στις επόμενες στήλες, βλέπετε τη σύγκριση πρώτα του νόμου του 1650 του 1986, του νόμου πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος, που μετράει ήδη 36 χρόνια ύπαρξης και έχει υποστεί αρκετές τροποποιήσεις, αλλά τότε που βγήκε θεωρήθηκε ένας πολύ προοδευτικός νόμος και με προβλέψεις για πολλά ζητήματα, παρόλο που δεν είχε πλήρως εφαρμοστεί όλα αυτά τα χρόνια.
Στην επόμενη στήλη βλέπετε την περιγραφή του άρθρου 45 του νόμου 4685 που θα μείνω σε αυτό το νόμο, γιατί αυτός αποτελεί το βασικό εργαλείο αυτή τη στιγμή για τα ζητήματα που συζητάμε. Το άρθρο 45, λοιπόν, περιγράφει τις περιοχές προστασίας με ποιο τρόπο χαρακτηρίζονται. Δηλαδή αυτό που κάνει και η IUCN. Και εγώ προσπάθησα να τις αντιστοιχίσω με βάση αυτά που περιγράφονται στην περίπτωση του νόμου, στο ίδιο το νόμο, και στην περίπτωση της IUCN, στις κατευθύνσεις που δίνει πώς και με ποια κριτήρια χαρακτηρίζεται σε κάθε κατηγορία η κάθε προστατευόμενη περιοχή. Και στην τελευταία στήλη βλέπετε το άρθρο 44, που είναι οι γενικές κατηγορίες χρήσεων γης, δηλαδή η τροποποίηση του ΠΔΕΛΤΑ 59, που υπόθηκε και προηγουμένως ότι ήδη έχει γίνει με νόμο, παρόλο που είναι το ΠΔΕΛΤΑ. Συγγνώμη. Όπως θα δείτε, καμία ουσιαστικά τυποποίηση δεν συμφωνεί απόλυτα με την IUCN. Θα ήταν ένα καλό ξεκίνημα αν είχαμε μεγαλύτερη ταύτιση, γιατί η IUCN χρησιμοποιείται σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, η τυπολογία της IUCN σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, χρησιμοποιείται στην σύμβαση του ΟΗΕ για τη βιολογική ποικιλότητα, χρησιμοποιείται για λόγους σύγκρισης, χρησιμοποιείται από τον ΟΟΣΑ στις διαδικασίες των εξετάσεων των χωρών για τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις που γίνεται κάθε 10 χρόνια από τον ΟΣΑ. Χρησιμοποιείται σε όλες τις πολιτικές για να έχουν συγκρίσιμα μεγέθη και να μπορούν να έχουν μια εικόνα το τι γίνεται σε όλες τις χώρες. Άρα αυτή η όχι και τόσο μεγάλη ταύτιση δημιουργεί ένα πρόβλημα συγκρισιμότητας των στοιχείων της Ελλάδας με τους υπόλοιπους, με τα υπόλοιπα κράτη. Η δική μου προσωπική αίσθηση είναι ότι ο νόμος 1650 ήταν πιο κοντά από όλες τις περιπτώσεις στις κατηγορίες της IUCN. Αυτό που διαφοροποιεί τώρα και είναι ένα πρώτο σχόλιο για τον νόμο των 4685, που διαφοροποιεί λίγο τη φιλοσοφία του εγχειρήματος, είναι ότι σε αυτό το νόμο έχουμε μία διαφορετική κατάταξη ως χαρακτηρισμό, δηλαδή πώς χαρακτηρίζω μια περιοχή ως προστατευόμενη, και έχουμε τις 4 επιλογές που βλέπετε. Στις περιοχές προστασίας της βιοποικιλότητας έχω βάλει ερωτηματικό, γιατί η φιλοσοφία του νόμου καταλαβαίνω ότι είναι να τη θεωρεί την πιο αυστηρή, αλλά με βάση αυτά που επιτρέπονται και περιγράφει ο νόμος, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αντιστοιχεί στην κατηγορία που δεν φαίνεται πολύ καλά, που είναι Habitat Species Management Area, αν δεν φαίνεται το αγγλικό κατά IUCN, και όχι σε πιο αυστηρή κατηγορία πιο πάνω. Άρα γι' αυτό βάζω το ερωτηματικό, τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ... Και τα καταφύγια άγρια ζωής είναι μια μεγάλη ιστορία, που έχουν εξελιχθεί με αλλαγές στην νομοθεσία. Είναι η μόνη κατηγορία από όλες αυτές που δεν υπάρχουν κριτήρια, που δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα, που δεν υπάρχει μια διαδικασία, όπως υπάρχει σε όλες τις άλλες τουλάχιστον, τα υφιστάμενα καταφύγια άγρια ζωής. Και υπάρχει και μια μεγάλη ασάφεια στην υφιστάμενη νομοθεσία, όπου υπάρχει μια παράγραφος που λέει ουσιαστικά απαγορεύονται τα πάντα, εκτός από κάτι, και στην επόμενη παράγραφο λέει επίσης επιτρέπονται, δηλαδή το ένα κομμάτι λέει τι απαγορεύεται, το άλλο τι επιτρέπεται, και δημιουργείται μια απόλυτη σύγχυση. Άρα θεωρώ ότι είναι από τις πιο προβληματικές κατηγορίες στην λογική των προστατευόμενων περιοχών. Καταλήξαμε λοιπόν να έχουμε στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό περιγράφεται στο 4685, δύο διαφορετικές ομαδοποιήσεις ή κατηγορίες. Η μία αφορά το χαρακτηρισμό, δηλαδή φαντάζομαι ότι όταν θα έχουμε, αν έχουμε ποτέ τη χαρά να δούμε κάποια ΠΔΕΛΤΑ προστασίας, θα λέει χαρακτηρίζονται οι περιοχές τάδε και τάδε με μία από τις 4 στην πρώτη στήλη επιλογές. Και μέσα σε αυτές θεωρητικά θα υπάρχουν ζώνες ως χρήσης γης, ζώνες από όλες τις υπόλοιπες που ενδεχομένως να είναι και λίγο πιο κοντά στην τυποποίηση της IUCN.
Άρα σε μια, ένα εθνικό πάρκο ή ακόμα και σε ένα καταφύγιο άγριας ζωής μπορούμε να έχουμε μια ζώνη απόλυτης προστασίας, μια ζώνη προστασίας, μια ζώνη διαχείρισης οικοτόπων ή βιώσιμης διαχείρισης τέλος πάντων φυσικών πόρων. Σημειώνω εδώ για πρώτη φορά ότι στην τελευταία στήλη, στη ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων, αυτή η κατηγορία ως χρήση γης, προσωπικά για μένα δεν νομίζω ότι συνάδει με τη λογική των προστατευόμενων περιοχών, γιατί ουσιαστικά σε αυτή τη χρήση γης, με βάση τον νόμο, επιτρέπονται τα πάντα, εκτός από δύο πράγματα, τις πίστες μηχανοκίνητου αθλητισμού και τις βιομηχανίες υψηλής όχλησης. Θα επανέλθουμε όμως. Επίσης υπάρχουν κάποιες χρήσεις γης που επιτρέπονται, ναι μεν, σε αυτή τη ζώνη, αλλά μόνο εντός οικισμών ή εντός σχεδίων. Το οποίο είναι, παρακάτω νομίζω ότι έχω χρησιμοποιήσει και εγώ τον όρο παραλογισμός. Άρα να το δούμε λίγο παρακάτω. Τα παράδοξα λοιπόν, ότι έχουμε δύο συστήματα που κάνουν ουσιαστικά την ίδια δουλειά. Σε μία διαδικασία που θέλουμε να έχουμε ένα τρόπο και ένα μέσο που να είναι φιλικό στο χρήστη, φιλικό στον επισκέπτη, φιλικό σε αυτόν που θέλει να δραστηριοποιηθεί κάπως στην περιοχή, φιλικό στον κάτοικο, φιλικό και στον ερευνητή ή στον περιβαντολόγο που πρέπει να μελετήσει τα στοιχεία του προστατευταίου αντικειμένου. Το τυπικό κομμάτι της αλλαγής του ΠΔΕΛΤΑ με νόμο νομίζω είναι ένα πρόβλημα. Απλά και ήδη έχουμε στο νομικό στερέωμα μία ακύρωση, ας πούμε, από το Συμβούλιο της Επικρατείας για αντίστοιχη προσπάθεια σε παλιότερα. Και τελευταίο σημείο είναι ότι θα καταλήξουμε σε ένα ΠΔΕΛΤΑ που επίσης δεν είναι ευέλικτο μέσο, προκαλεί προφανώς μια μεγάλη νομική ασφάλεια, αλλά δεν είναι ευέλικτο στο να τροποποιηθεί εφόσον χρειαστεί. Εδώ βλέπετε τις μετρημένες χρήσεις που περιλαμβάνονται στη γενική κατηγορία χρήσεων γης. Προσπαθώ με κόπο να χρησιμοποιώ την ορολογία του νόμου, γιατί θεωρώ ότι και αυτή δεν είναι φιλική στο χρήστη και δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Στη ζώνη λοιπόν απόλυτης προστασίας της φύσης, ως γενική κατηγορία χρήσεων, επιτρέπονται αυτά που βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια. Και έχω και τους φάρους, βέβαια, που υπόθηκαν ήδη. Σε αυτά, λοιπόν, βάζω κάποια ερωτήματα. Επιτρέπονται όλα αυτά, Χριστίνα. Έτσι λέει ο νόμος. Άμα σου λέω. Με βάση τον νόμο, εγώ καταλαβαίνω, μπορεί να μην τα καταλαβαίνω σωστά, εδώ θα μας διορθώσουν όσοι είναι. Διαλέγω μερικές από αυτές τις πιο εξειδικευμένες χρήσεις. Πήγα να πω δραστηριότητες, είπα, είναι με κόπο, θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι μιλάμε για χρήσεις, που περιλαμβάνονται στη ζώνη απόλυτης προστασίας, με μερικά ερωτήματα. Θα σταθώ λίγο, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τα πούμε ένα-ένα, γιατί έχω περισσότερα σημεία παρακάτω. Να προσθέσω μόνο ότι ειδικά για τους φάρους είναι αρμοδιότητα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και άρα δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί χρήση. Θα σταθώ λίγο στην επιτρεπόμενη χρήση στις περιοχές απόλυτου προστασίας για τις οδούς. Που αν γυρνάω πίσω, η πρόβλεψη με αυτό, στο δεύτερο bullet, οδοί κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων βάσει της οικίας νομοθεσίας κτλ. Δεν περιγράφει δηλαδή τι κατηγορίας δρόμοι, δεν περιγράφει αν θα πρέπει να έχει εξεταστεί κάτι άλλο, είναι πολύ γενικό. Και το βάζω σε αντιδιαστολή με αυτό που ανακοίνωσε πριν από λίγο καιρό το Υπουργείο Περιβάλλοντος, την πρωτοβουλία για τα απάτητα βουνά και για τις περιοχές άνευ δρόμων. Τα οποία ευτυχώς κάπου, είχα στο προηγούμενο slide, δεν θεωρήθηκε χρήση το απάτητα βουνά. Νομίζω ότι θα μπορούσε με την φιλοσοφία του νόμου, αλλά δεν το είχαν σκεφτεί τότε, ήρθε μεταγενέστερα το απάτητα βουνά.
Στα απάτητα βουνά, λοιπόν, σε παρουσίαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που είναι δημόσια αναρτημένη στο site του Υπουργείου, γιατί και κάνω και την αναφορά και έχει και το σήμα, μας περιγράφει για ποιο λόγο πρέπει να αποφεύγονται οι δρόμοι, τι προκαλούν, δίνει κάποια στοιχεία πολύ εντυπωσιακά για την οδοποιία σε φυσικές περιοχές, και λέει ότι αποτελούν ένα από τα βασικότερα ζητήματα υποβάθμισης οικοτόπων, φυσικών περιοχών κτλ. Και γι' αυτό προχώρησε το Υπουργείο σε αυτή την πρωτοβουλία, η οποία βέβαια προσωπικά θεωρώ ότι είναι άνευ νοήματος, με ένα πάρα πολύ θετικό όμως στοιχείο. Το άνευ νοήματος είναι γιατί ουσιαστικά, αν το δούμε σε συνδυασμό με τις μελέτες που γίνονται τώρα, θα σας δείξω παρακάτω ότι αναιρείται η πρωτοβουλία, αναιρείται η φιλοσοφία της, οπότε κάτι πρέπει να αποφασιστεί σε αυτή την περίπτωση. Και το πολύ θετικό είναι ότι εισαγάγει και αποδέχεται, καταλαβαίνω εγώ ως Υπουργείο, τη λογική ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιες περιοχές που θα είναι αυτό που λένε σε διεθνή θέματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, no take zone. Δηλαδή μια ζώνη που θα πρέπει να αφαιθεί χωρίς να διαταραχθεί και χωρίς να δοθεί, ειδικά μέσω των δρόμων, η δυνατότητα πρόσβασης για πολλές άλλες χρήσεις. Που είναι αυτό το θετικό, νομίζω ότι και μόνο γι' αυτό αξίζει σαν πρωτοβουλία να πούμε μια καλή κουβέντα. Και το υπόλοιπο όμως κομμάτι που, εκτός από το ότι αναιρείται η μία φιλοσοφία με την άλλη των μελετών των ΕΠΜΗ με την πρωτοβουλία των απάτητων βουνών, έχει να κάνει με το ότι η θεσμοθέτησή τους αυτή τη στιγμή είναι λίγο, όχι λίγο, είναι εντελώς παροδική και με ημερομηνία λήξεως, με δεδομένο ότι αξιοποιεί τη δυνατότητα της νομοθεσίας για αυτό που λέμε την υπουργική απόφαση προδιασφάλισης, δηλαδή μέχρι να βγει το προεδρικό διάταγμα, το οποίο έχει και χρονική διάρκεια 2 ετών. Άρα δεν είναι κάτι που, αν δεν ενσωματωθεί στις ΕΠΜΗ και στα προεδρικά διατάγματα, δεν έχει και μέλλον. Εδώ έχω βάλει τις χρήσεις, έτσι όπως υπάρχουν στις διάφορες ζώνες, δηλαδή οι κολόνες, όπως θα δείτε, είναι οι γενικές κατηγορίες χρήσεων με βάση τον νόμο, και έχω βάλει αυτά που προσωπικά εμένα μου έκαναν περισσότερο εντύπωση. Διάλεξα μερικά για να μπουν σε μία διαφάνεια και να υπάρχει και μία σύγκριση μεταξύ τους. Ξεκινάω από το τελευταίο, που αναφέρθηκε και από τον Πέτρο. Όπως βλέπετε, από όλες αυτές τις ζώνες, μόνο στη ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων, δηλαδή εκεί που, όπως είπα πριν, επιτρέπονται όλα, μόνο εκεί επιτρέπεται να κολυμπήσουμε. Μόνο σε αυτήν την ζώνη. Αντίστοιχα, μόνο σε αυτήν τη ζώνη επιτρέπεται η αστική γεωργία και η λαχανόκηπη. Είναι τόσο επιβαρυντικές αυτές οι δράσεις, και η λαχανόκηπη και το κολύμπι, που επιτρέπονται μόνο στην κατηγορία γενικής χρήσης βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων. Αντίστοιχα, υπάρχει η κατηγορία των αεροδρομίων, των χώρων επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης τοξικών και μη αποβλήτων, οι οποίες επιτρέπονται μόνο στην τελευταία ζώνη και μόνο εντός σχεδίου και εντός οικισμών. Γελάτε, κύριε Βαγκρυγαρίκη. Πραγματικά είναι παραλογισμός. Πραγματικά είναι παραλογισμός. Ωραία, δεν συνεχίζω, το καταλαβαίνουμε όλοι. Πραγματικά είναι παραλογισμός. Άλλη μία επισήμανση, η θύρα. Επιτρέπεται στην τελευταία ζώνη, αυτή την γνωστή, τέλος πάντων, που επιτρέπονται όλα, και στις δύο προηγούμενες, τις πιο αυστηρές, ας πούμε, θα προκύψει μετά από εξειδίκευση μέσα από τη μελέτη που ήδη εκπονείται, από τις μελέτες. Δεν λαμβάνει υπόψη της όμως ότι έχουμε μία σαφή νομοθεσία που ρυθμίζει τα θέματα θύρας. Γι' αυτό και βγαίνει, ανεξάρτητα από τη θέση που έχει ο καθένας σε σχέση με τη θύρα,
Αλλά βγαίνει κάθε έτος η ρυθμιστική απόφαση θύρας, η οποία βασίζεται σε μελέτες πληθυσμιακών δεδομένων των θηρεύσιμων ειδών και γενικά της κατάστασης των οικοτόπων. Συμμετέχει το Πανεπιστήμιο της Δασολογίας στη Θεσσαλονίκη στην εκπόνηση και την επικαιροποίηση αυτών των μελετών και σε διάφορες άλλες μελέτες, όπου υπάρχει εξειδίκευση χρόνου, τόπου, ειδών θυράματος. Για να μην αναφερθώ στην περίπτωση των αγριογούρουνων που κάνουν βόλτες σε περιοχές αστικές, που η αντιμετώπιση της πολιτείας ήταν η αύξηση της κάρπωσης, δηλαδή η δυνατότητα να θυρεύονται περισσότερο, έτσι ώστε να υπάρχει κάποιος έλεγχος στους πληθυσμούς. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι αν υπάρχει ένα πιδέλτα που θα λέει για μια περιοχή επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η θύρα, αναιρεί όλη την άλλη νομοθεσία της ρυθμιστικής απόφασης της θύρας και αναιρεί και το διαχειριστικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω της θύρας. Αντίστοιχα, η βόσκηση επίσης δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε ένα πιδέλτα, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη και εδώ εξειδικευμένη νομοθεσία που έχει να κάνει με τα διαχειριστικά σχέδια της βόσκησης, χωρίς να αναφερθούμε στις υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων να έχουν συγκεκριμένη έκταση ανάλογα με το ζωικό κεφάλαιο που διαθέτουν. Και όλα αυτά... Ναι. Και όλα αυτά, λοιπόν, θέλω να επισημάνω κάτι ακόμα. Εδώ είναι η οργάνωση και η ομαδοποίηση των μελετών, ο χάρτης των περιοχών Natura που είδαμε στην αρχή, σε ποιες μελέτες, στις 23 μελέτες, που είναι ομαδοποιημένες σε 11 συγκεκριμένα έργα. Και θα κάνω μία γρήγορη αναφορά στις τρεις επιμή που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Γρήγορα. Είναι τρεις, πολύ γρήγορα, είναι όλα χάρτες, δεν θα... Θέλω να φτάσω σε ένα σημείο. Οι τρεις αυτές περιοχές είναι τρεις από τις 23. Ξεκινάω με την Κρήτη. Έχουν μελετηθεί τρεις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, με αυτά τα συνολικά μεγέθη. Σε εκτάσεις. Αν δείτε εδώ στο κάτω μέρος, στη Νότια Κρήτη, υπάρχει το τετραγωνάκι που είναι η Νήσος Χρυσή. Και γιατί το αναφέρω, γιατί αυτή η Νήσος Χρυσή έχει τη μόνη περίπτωση στις τρεις μελέτες από αυτές που έχουν δημοσιοποιηθεί, που χρησιμοποιεί τη γενική κατηγορία ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης για 1,3 εκτάρια. Κρατήστε το αυτό. Η επόμενη περιοχή είναι Εύρος και Ροδόπη. Βλέπετε τις περιοχές και η Σαμοθράκη. Η επόμενη είναι η Πελοπόννησος, Λακωνία, Μεσσηνία, με μεγαλύτερη περιοχή θαλάσσια σε αυτή την περιοχή. Και εδώ είναι τα συνολικά μεγέθη των τριών αυτών μελετών που έχουν δημοσιευτεί μέχρι τώρα. Σε συνολικά, λοιπόν, 776.838 εκτάρια, έχουμε 1 εκτάριο ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης. Θυμηθείτε το 10% που είπαμε στην αρχή, στόχο το 2030. Θα ήταν που ανακοινώθηκε η Ευρωπαϊκή Στρατηγική το Μάιο του 20. Το Μάιο του 20 είχαμε το νόμο και μετά το φθινόπωρο, φαντάζομαι, δόθηκαν κάποιες κατευθύνσεις στους μελετητές που είχαν ήδη ξεκινήσει να δουλεύουν με τις παλιότερες προδιαγραφές. Στο πώς θα προσεγγίσουν με την αλλαγή του νόμου το έργο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι σε αυτή την προσπάθεια που βρέθηκε στη μέση δεν έχει δοθεί, και περιμένω κάποιο σχόλιο, κύριε Παπαγρηγορίου, δεν έχει δοθεί στους μελετητές η κατεύθυνση να δώσουν το 10%. Δεν μπορεί να πάμε να φτάσουμε στο... όλη τη χώρα. Το 1/3 των προστατευόμενων. Ναι, αλλά είναι υποχρέωση για το 30 και τώρα μελετάμε. Όχι, είναι το 10% σε επίπεδο χώρας. Ναι. Και να συντομεύετε, παρακαλώ. Και να συντομεύω. Βάζω και την παράνομη δραστηριότητα του κυνηγιού σαν φόντο εδώ. Τα συμπεράσματα. Το περιβάλλον εξακολουθεί και σε αυτή την περίπτωση που έχουμε την προσέγγιση της προστασίας της φύσης να αποτελεί τον υποδοχέα ανθρωποκεντρικών δραστηριοτήτων και έτσι θεωρείται ακόμα και με τα εργαλεία που δίνει η πολιτεία για να μπορέσουμε να τα προσεγγίσουμε. Μία απόλυτα λάθος προσέγγιση. Υπάρχει σύγχυση
των χρήσεων, των έργων, των δραστηριοτήτων, με ασάφεια, κάποια πάρα πολύ γενικά, κάποια εξαιρετικά αναλυτικά. Δεν υπάρχει κάποια αναφορά, δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό, στο θέμα της μεταβατικότητας στις υφιστάμενες και τις διαμορφωμένες καταστάσεις, το 10% που είπαμε ότι απουσιάζει και την περιβαλλοντική αδειοδότηση που ουσιαστικά έρχεται με αυτόν τον τρόπο να αναιρεί τη δυνατότητα πολλών δραστηριοτήτων να χωροθετηθούν εντός περιοχών Natura σε μια τόσο μεγάλη έκταση όπως είναι το 30% της χώρας. Και το οποίο προφανώς δημιουργεί μια άρνηση στους ανθρώπους να δεχτούν αυτό που θα έπρεπε να τους είχε επικοινωνηθεί διαφορετικά και να υπήρχε μια πιο ορθολογική οριοθέτηση των απαγορεύσεων και των επιτρεπόμενων χρήσεων. Κύριε Μπαριτάκη, παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, νομίζω ότι είχα βάλει κάποια πράγματα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, δεν χρειάζεται να τα πούμε. Να πω μόνο ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση, επειδή προβλέπει ένα στάδιο δημόσιας διαβούλευσης θεσμικά κατοχυρωμένο, τελικά καταλήγει, αντί να είναι δημόσια διαβούλευση επί των προβλημάτων και των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών, καταλήγει να είναι το μέσο για να αντιταχθούν ή να αντιδράσουν ή να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν άνθρωποι στο κομμάτι του σχεδιασμού, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει σε άλλο στάδιο. Και τέλος, μια σοκαριστική φωτογραφία από το Εθνικό Πάρκο του Σχοινιά, το εθνικότοπο προτεραιότητας στους δάσους Κουκουναριάς, που το τελευταίο καλοκαίρι χαρακτηρίστηκε ως περιοχή σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης της πολιτικής προστασίας λόγω επαπειλούμενου κινδύνου από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Το Μάιο έγινε αυτός ο χαρακτηρισμός. Και βλέπετε μπουλντόζες στο δάσος της Κουκουναριάς. Για μένα είναι σοκαριστική φωτογραφία, προσπαθώντας να καθαρίσει σε εισαγωγικά την περιοχή για να μην υπάρχει ο κίνδυνος φωτιάς. Αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιες πρακτικές δεν μπορεί να είναι να συμβαίνουν σε οικότοπο προτεραιότητας και σε απόλυτα αυστηρά προστατευόμενη περιοχή. Και κλείνω ότι δεν υπάρχει ένα νούμερο για όλους και δεν μπορεί αυτή η άσκηση να γίνει με ένα κοινό κουστούμι που θα ταιριάζει παντού, γιατί αυτό που σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να προέχει είναι το προστατευταίο αντικείμενο, οι βιολογικές του και οι οικολογικές του απαιτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ την κυρία Μπαριτάκη. Παρακαλώ πολύ. Ναι. Παρακαλώ πολύ την κυρία Παπαδοπούλου να έρθει στη θέση της κυρίας Μπαριτάκη και κρατάω τις αγωνίες της κυρίας Μπαριτάκης, αλλά κυρίως κρατάω ότι αυτή τη στιγμή κρατάω ότι υπάρχουν οι αγωνίες της κυρίας Μπαριτάκης με τη κυρία Μπαριτάκη ουσιαστικά ενσωματώνουν και κάποιες αγωνίες που έχει εκφράσει και ο κύριος Βαρελίδης. Οπότε κρατάω αυτό ως θετικό και νομίζω ότι θα μπορέσουν και τα δύο μεγάλα κόμματα να βρούνε τα θετικά και όχι τα αρνητικά. Εγώ είμαι διαπιστώσεις, όχι αγωνίες. Ωραία. Διαπιστώσεις, ωραία. Τις διαπιστώσεις τις δικές σας και τις αγωνίες της κυρίας Μπαριτάκη τότε. Το λόγο έχει η συνάδελφος η κυρία Παπαδοπούλου και πρόεδρος του ΦΠΚΑ. Παρακαλώ, κυρία Παπαδοπούλου. Να ευχαριστήσω και εγώ πρώτα απ' όλα τους και σαν συνάδελφος εδώ με τον κύριο Μέλισσα στο πλαίσιο και του μαθήματος του περιβάλλον και ανάπτυξη, να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα, τους Γενικούς Γραμματείς, ωραία, την συνάδελφο, την κυρία Νάντσου από τη ΒΒΕΦ, τον κύριο Παπαγρηγορίου, τους συνεργάτες του, όλους τους φοιτητές, τον κύριο Καλογιάννη φυσικά και τη διοίκηση του MEP εδώ πέρα που μας φιλοξενεί. Νομίζω ότι τίθονται πάρα πολλά σημαντικά θέματα. Τα αφήξαν οι δύο προηγούμενοι ομιλητές. Νομίζω υπάρχουν αρκετοί εδώ πέρα που θα θέλαν να λάβουν τον λόγο και νομίζω αυτό είναι και η ουσία αυτής της εκδήλωσης, να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις και μετά να δοθεί ο λόγος και μέσω του chat αλλά και από εδώ πέρα συναδέλφους. Βλέπω τον κύριο Ζεντέλη, ο οποίος σίγουρα θα ήθελε να μας πει δύο πράγματα σε όλα αυτά που έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις. Εγώ εκείνο που θα ήθελα και θα είμαι πολύ σύντομη, αγαπητέ Δημήτρη,
είναι να παρουσιάσω λίγο ο νόμος 4685, πέραν των πραγμάτων που παρουσιάστηκαν και από τον κύριο Βαρελίδη και από την κυρία Μπαριτάκη, είχε και ένα κομμάτι που αφορούσε το κομμάτι της διακυβέρνησης αυτών των προστατευόμενων περιοχών. Έτσι λοιπόν, εγώ θα σας κάνω μια σύντομη περιγραφή. Προς τα εκεί. Καλά πατάω. Η Θεοδότα φταίει. Η Θεοδότα φταίει. Εγώ φταίω, το σαμποτάρισα. Τι γίνεται. Τέλος πάντων. Όχι, εντάξει. Θα φτύξω. Φαντάζομαι. Ουσιαστικά αυτό που ο νόμος, ο καινούργιος νόμος ουσιαστικά λέει, και αν πηγαίναμε και βλέπαμε στην επόμενη διαφάνεια το ιστορικό, το 1999 ουσιαστικά ιδρύθηκαν τα πρώτα νομικά πρόσωπα ειδικού σκοπού, όπως αναφέρθηκαν, που αφορούσαν τον φορέα, τους φορείς διαχείρισης για τις προστατευόμενες περιοχές. Αναφέρθηκαν τα νούμερα. Ωραία, πιο δυνατά. Άρα, σε αυτές λοιπόν τις περιοχές, ουσιαστικά τι είπαμε, τι είπε το κράτος, ήρθε το 1999 και είπε ότι χρειαζόμαστε να υπάρχουν με κάποιο τρόπο να τις διαχειριστούμε αυτές τις περιοχές. Τα κάλυψη σε χερσαία και σε θαλάσσια ήταν πολύ μικρή τότε, ήταν περίπου στο 6%. Το 2017 γίνεται η επέκταση, φτάνουμε στα όρια που περιγράψανε τώρα, περίπου το 30% των χερσαίων και περίπου το κοντά το 20%, το οποίο 19 ακόμα κάτι. Τώρα με τις νέες, με την επέκταση των μιλίων, ενδεχομένως να πάει ακόμα περισσότερο, σαν ποσοστό να αλλάξει λίγο. Το 2018 έρχεται ο νόμος, ένας καινούριος νόμος και ουσιαστικά τι κάνει, επεκτείνει τα όρια σε αυτούς τους υπάρχοντες φορείς και υβρεί 8 καινούργιους για να καλύψει ουσιαστικά όλη αυτή την έκταση των προστατευόμενων περιοχών. Υπήρχε λοιπόν η αναγκαιότητα, γιατί υπήρχαν περιοχές ολόκληρες, οι οποίες δεν είχαν κανένα φορέα διαχείρισης. Οπότε ήρθε και δημιούργησε αυτούς τους 8 νέους φορείς. Περιοχές όπως οι Κυκλάδες, οι περιοχές όπως η Ανατολική Κρήτη, περιοχές με πολύ σημαντικά στοιχεία προστατευταίο είδος και αρκετά σημαντικό κομμάτι διαχείρισης, δεν είχαν κανέναν τρόπο, κανένα φορέα να μπορέσει να τα διαχειριστεί. Άρα, ουσιαστικά, τι έγινε, έχουμε αυτές τις περιπτώσεις. Το 2020 έρχεται, μέχρι τώρα, λοιπόν, έχουμε 20 χρόνια, 28 συν 8, 36 φορείς, οι οποίοι λειτουργούν αποσπασματικά, αυτόνομα. Υπάρχουν, ουσιαστικά, 20 χρόνια όπου έχουμε διαφορετικών ταχυτήτων διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, με κάποιες πάρα πολύ καλές και επιτυχημένες πρακτικές σε κάποιες περιοχές, αλλά και κάποιες περιοχές οι οποίες δυστυχώς δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν και να καλύψουν την ανάγκη για τις οποίες ιδρύθηκαν. Άρα υπήρχαν πολλές ταχύτητες σε αυτή τη διαχείριση. Έτσι λοιπόν, με τον νόμο το 2020, τι γίνεται, δημιουργείται ένα ενιαίο φορέας, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ονομάστηκε, ο ΦΥΠΕΚΑ, ο οποίος ουσιαστικά ο ρόλος του είναι να προσπαθήσει να συγκεντρώσει όλη αυτή την διαχειριστική ανάγκη που υπάρχει για αυτές τις περιοχές σε έναν κεντρικό οργανισμό, με μια κεντρική υπηρεσία στην Αθήνα, και να υπάρχει ουσιαστικά να λειτουργεί σαν ομπρέλα αυτή η κεντρική υπηρεσία για τις 24 μονάδες που ουσιαστικά συγχωνεύουν αυτούς τους 38 φορείς. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά δημιουργούνται 24 αποκεντρωμένα τμήματα στις 24 περιοχές τις οποίες έχουν διαιρεθεί, τις δείξαν οι συνάδελφοι πιο πριν για όλες αυτές και καλύπτονται όλες αυτές οι περιοχές. Natura. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά τι γίνεται, μεταφέρεται, γίνεται μια οικονομία κλίματος, κλίμακος στο κομμάτι το διοικητικό, διαχειριστικό, οικονομικό, κρατώντας κεντρικά όλη αυτή την διαχείριση με σύγχρονα συστήματα πληροφοριακά, από τη διακίνηση εγγράφων μέχρι όλα αυτά τα σύγχρονα πράγματα τα οποία όλοι μας βιώσαμε και τα ζήσαμε πολύ στην περίοδο της πανδημίας. Ένα τέτοιο σύστημα ουσιαστικά λειτουργεί αυτή τη στιγμή στα γραφεία μας
στη Μεσογείο 207, που είναι τα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας, και από εκεί ουσιαστικά έχει δοθεί η ελευθερία στους 330 πλέον υπαλλήλους, οι οποίοι με τη συγχώνευση αυτών των φορέων, την ενσωμάτωση αυτών των φορέων, έχουν περάσει υπό τη σκέπη του ΟΦΗΠΕΚΑ, να παραμείνουν στις περιοχές που χρειάζονται προστασία, τις προστατευόμενες περιοχές, και να ασχοληθούν με το σημαντικό κομμάτι της, πάμε στην επόμενη, ναι, της επόμενη, στην, το σημαντικό κομμάτι της, των περιοχών αυτών, που είναι η φύλαξη, η προστασία και η παρακολούθηση του προστατευταίου είδους. Άρα αυτά ουσιαστικά, αυτό ήταν όλη ουσιαστικά η λογική, με πάρα πολύ απλά λόγια, να φύγουμε από το αυτόνομο αποσπασματικό 38 φορείς, 36 φορείς διαφορετικών ταχυτήτων, στο να φτάσουμε σε, να ομογενοποιήσουμε την διαχείρισή τους με έναν πιο έξυπνο και φυσικά πιο αποτελεσματικό τρόπο, έχοντας μια κεντρική διαχείριση από την κεντρική υπηρεσία. Τρεις είναι ουσιαστικά οι θεματικές με τις οποίες ασχολείται το ΦΠΚΑ. Είναι η φύση και η βιοποικιλότητα, οι προστατευόμενες περιοχές, η διατήρηση δηλαδή του προστατευταίου είδους, η προστασία των προστατευόμενων περιοχών, και φυσικά ένα κομμάτι αφορά και την κλιματική αλλαγή, για την οποία ουσιαστικά προσπαθούμε να υπάρχουν τέτοιου είδους δράσεις αειφορίας, ώστε να προάγεται και το κομμάτι που αφορά την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Πάμε στην επόμενη. Οι αρμοδιότητες ό,τι αφορά το κομμάτι της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών είναι όλες αυτές, περιγράφονται στον νόμο. Εγώ κρατάω το πιο σημαντικό, ίσως, και αυτό έχει να κάνει και με τη γενικότερη συζήτηση, γιατί ουσιαστικά αυτό που συζητάμε τώρα είναι, αποτελεί μια παρένθεση, αλλά ουσιαστικά αποτελεί το εργαλείο όπου όλοι αυτά τα πράγματα, η ΕΠΜΗ, το προεδρικό διάταγμα, τα σχέδια δράσης, θα υλοποιηθούν από πού, από αυτόν τον φορέα και από αυτούς τους εργαζόμενους, τους 330 εργαζόμενους της αποκεντρωμένες μονάδες. Το πιο σημαντικό είναι ουσιαστικά το κομμάτι, το ότι μέχρι τώρα, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν προεδρικά διαταγματά, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν σχέδια δράσης, οτιδήποτε ζητείτε να υλοποιηθεί εντός των προστατευόμενων περιοχών, θα πρέπει να, η περιβαλλοντική νομοθεσία ζητάει μια γνωμοδότηση από την υπηρεσία, από την μονάδα που εντός των ορίων λαμβάνει χώρα ή θέλει να λάβει χώρα αυτή η δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν η γνωμοδοτική διαδικασία πέφτει στις πλάτες μέχρι τώρα των φορέων, τώρα έρχεται στην ομπρέλα του ΟΦΗΠΕΚΑ. Και πώς γίνεται αυτό, αν προχωρήσουμε λιγάκι, εδώ φαίνονται και οι αρμοδιότητες ό,τι αφορά το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής. Πάμε λίγο παρακάτω. Προστατευόμενες περιοχές, το έχουμε δει αυτό λίγο παρακάτω, για να επικεντρωθώ λίγο σε αυτό. Η γνωμοδοτική, δηλαδή, η γνωμοδοτική ουσιαστικά διαδικασία εντός των προστατευόμενων περιοχών, που αυτό είναι το κλειδί αυτή τη στιγμή και αυτή είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στο φορέα, είναι ουσιαστικά από τους 36 φορείς να πάμε στις 24 μονάδες και από τις 5.000 περίπου αιτήματα γνωμοδοτήσεων ετησίως, κρατήστε αυτό το νούμερο, 5.000 ετησίως, μιλάμε για τεράστιο όγκο, το οποίο επομίζονταν οι διάφοροι φορείς. Και το πρόβλημα μέχρι τώρα ποιο ήταν, ότι κάθε φορέας δεν υπήρχε ένα ενιαίο σύστημα πάνω στο οποίο ακολουθούσαν, ένα πρωτότυπο, ένα συγκεκριμένοι κανόνες, ένα συγκεκριμένος τρόπος. Κάθε φορέας νομοδοτούσε με μια δική του προσέγγιση. Έτσι λοιπόν το ίδιο έργο στη Βαδιά και το ίδιο έργο στην Πελοπόννησο, μπορεί στη μία περίπτωση να έπαιρνε θετική γνωμοδότηση, στην άλλη περίπτωση μια αρνητική γνωμοδότηση, γιατί η προσέγγιση των... δεν υπήρχαν συγκεκριμένα κριτήρια. Έτσι λοιπόν ήρθαμε ο ΦΥΠΕΚΑ, και αυτή ουσιαστικά είναι η διαδικασία την οποία έχουμε αρχίσει, και ουσιαστικά τους τρεις πρώτους μήνες του 2022, οπότε άρχισε και η ενσωμάτωση των φορέων. Για τους 10 πρώτους φορείς, προχωράμε λιγάκι να δούμε και το πινακάκι, έχουμε για τους 10 πρώτους φορείς ουσιαστικά 7 μονάδες, 7 αποκεντρωμένες μονάδες, και αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε μέχρι σήμερα. Για αυτούς τους 10 φορείς, σταδιακά άρχισαν να ενσωματώνονται όλοι οι υπόλοιποι, έχει ολοκληρωθεί η ενσωμάτωσή τους μέχρι πολύ πρόσφατα, άρα υπάρχει όλη η δύναμη όλων αυτών των φορέων
και την ενεργοποίηση όλων των μονάδων εκτός. Οπότε ουσιαστικά αυτά είναι κάποια πρώτα στοιχεία. Βλέπετε τις διαφορετικές μονάδες, βλέπετε τη διαφορετική κατηγοροποίηση στα έργα, Α1, Α2, Β, αυτά που χρειάζονται, δεν χρειάζονται περιβαλλοντική αδειοδότηση, όμως απαιτούν γνωμοδότηση. Και φυσικά βλέπετε τα αιτήματα, τα εισερχόμενα αιτήματα ήταν περίπου 200 για τον πρώτο τομέα, που είναι ο βόρειος τομέας μέχρι και την Θεσσαλία, και από την Αττική, που ήταν ο πρώτος φορέας του νότιου τομέα που είχε ενσωματωθεί. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι ο φόρτος των γνωμοδοτήσεων είναι αρκετά σημαντικός, και αυτό ουσιαστικά προσπαθούμε με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, θα σας δείξω παρακάτω. Ουσιαστικά έχουμε δημιουργήσει ένα ενιαίο έντυπο γνωμοδότησης για τα έργα, τις δραστηριότητες, ανάλογα με την κατηγορία, αλλά και για τις στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και ο στόχος ποιος είναι? Να υπάρχει ένα ενιαία αντιμετώπιση σε όλη τη χώρα, να υπάρχει έλεγχος πληρότητας των ειδικών οικολογικών αξιολογήσεων, οποίες απαιτούνται για τα διάφορα έργα, και φυσικά το γράμμα της οδηγίας που μιλάει για δέουσα εκτίμηση εντών των προστατευόμενων περιοχών να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε επιστημονικά και καλά τεκμηριωμένες νόμες. Πάμε λοιπόν να σας δείξω λίγο το έντυπο το οποίο έχουμε δημιουργήσει, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά γίνονται οι αξιολογήσεις σε όλη τη χώρα. Και υπάρχει μία διαδικασία η οποία αρχίζει με εισήγηση, και αν δούμε λίγο, έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε όλα τα σημεία που ένα προς ένα, με επιστημονικό τρόπο, η υπηρεσία, ο εισηγητής που βρίσκεται στην τοπική μονάδα, στην αποκεντρωμένη μονάδα, εισηγείται στον προϊστάμενο, ο προϊστάμενος στη διεύθυνση, το διευθυντή της πρώτης ή της δεύτερης προστατευόμενης περιοχής, και ανάλογα με την κατηγορία του έργου γίνεται η γνωμοδότηση είτε σε επίπεδο διευθυντών προστατευόμενων περιοχών, των διευθύνσεων των προστατευόμενων περιοχών, είτε αν μιλάμε για έργα Α1, Α2, από την Γενική Διεύθυνση. Και εκεί σταματάει ουσιαστικά και το κομμάτι της γνωμοδότησης. Όλα αυτά γίνονται ηλεκτρονικά. Υπάρχει μια πολύ έτσι οργανωμένος τρόπος, αλλά το πιο σημαντικό θεωρούμε ότι είναι αυτό το έντυπο, το οποίο ουσιαστικά καθοδηγεί και τους ενδιαφερόμενους το τι θα πρέπει να είναι. Δηλαδή, εδώ αντιμετωπίζονται πολλά προβλήματα μη πλήρους φακέλους όταν κάποιος καταθέτει για να πάρει την αδειοδότηση. Άρα, ακολουθώντας αυτό το template, βλέπουμε τα πολλά κενά τα οποία υπήρχαν στις υποβολές οι οποίες έρχονται για έγκριση. Άρα, μέσω αυτής της διαδικασίας υπάρχει ένας πολύ συστηματικός τρόπος ελέγχου, πληρότητας, συγκυρότητας και διαφάνειας σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο ενιαία πλέον σε όλη τη χώρα ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Να κλείσω εδώ, γιατί νομίζω αυτό είναι. Είχα και κάποια άλλα πράγματα να σας πω για τον ΟΦΠΕΚΑ, αλλά νομίζω θα βρω μια άλλη μέρα, μια άλλη ώρα, μια άλλη στιγμή. Και σήμερα. Όχι, δεν είναι, εντάξει. Και να δώσω το λόγο και στους υπολείπους, και να νομίζω ότι είναι η συζήτηση που αξίζει να δώσουμε χρόνο. Ευχαριστούμε εμείς τη Μαρία τη Παπαδοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία τη Παπαδοπούλου για την παρουσίαση για τον ενοποιητικό ρόλο ουσιαστικά που έχει διαδραματίσει ο ΦΠΚΑ στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ομογενοποίηση, θα έλεγα, όλων των διαδικασιών. Η επόμενη εισηγήτρια είναι η Θεοδότα Ινάντσου, επικεφαλής της πολιτικής ΒΒΕΦ. Παρακαλώ, το λόγο έχει η Θεοδότα. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και για τη συζήτηση σήμερα. Ετοίμασα μία παρουσίαση με πολύ λίγα slides. Θα λέμε σε λίγο. Κάτι στέκα. Μάλλον θα χρειαστεί να το κυριστείτε εσείς.
Ποιο? Λοιπόν, να βάλουμε καταρχήν τον πύχη για το τι σημαίνει οι προστατευόμενες περιοχές. Οι προστατευόμενες περιοχές δεν είναι απλά η ομορφιά ή το ότι μου αρέσει εμένα να προστατευτεί μία σαύρα ή κάποιο ασπόνδυλο ή κάποιο πουλί. Υπάρχει... Μπορείτε να πάτε στο... Ωραία. Υπάρχει μια ανάγκη να γίνει αυτό. Άρα υπάρχει από τη μία η αυταξία, ας το πούμε, της ανάγκης προστασίας της βιοποικιλότητας, του φυσικού πλούτου της Ελλάδας, της Ευρώπης. Υπάρχει όμως και μια ανάγκη, μια προστατευτική, ας πούμε, ανάγκη για τις ανθρώπινες δραστηριότητες, για τους ανθρώπινους, για τις περιουσίες, για οτιδήποτε. Έχουμε λοιπόν ως πύχη την επιστήμη. Μας έχει δοθεί ο πύχης από την επιστήμη. Είναι οι εκθέσεις που υπάρχουν για την κατάσταση της κλιματικής κρίσης, όπως έχει έτσι εξελιχθεί η κλιματική αλλαγή. Οι εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την κλιματική αλλαγή, του ΤΟΠ, ας πούμε, διεθνούς οργάνου για τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, μας λέει ότι πρέπει να προστατευτούν συγκεκριμένες περιοχές και ότι η φύση δίνει τις καλύτερες λύσεις και για την αναχέτηση και για το μετριασμό, για την αναχέτηση των επιπτώσεων και για το μετριασμό της ίδιας της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχουν εκθέσεις, όπως η συγκεκριμένη που βλέπετε εκεί, το εξώφυλλο δείχνω, που λένε ότι η φύση παρέχει οικοσυστημικές υπηρεσίες στην ανθρωπότητα. Πέρα από τις γνωστές οικοσυστημικές υπηρεσίες, που είναι η αναψυχή, το να πάμε κάπου, να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε κτλ., υπάρχουν προστατευτικές και ρυθμιστικές υπηρεσίες, τις οποίες δεν μπορούμε να τις πάρουμε από πουθενά άλλου, εκτός από ίσως τεράστια τεχνικά έργα, πολύ αμφίβολης όμως αποτελεσματικότητας σε σχέση με τις απειλές που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Υπάρχουν λοιπόν οι οικοσυστημικές υπηρεσίες και υπάρχει και ο νόμος. Αυτή η θολή εικόνα που δεν φαίνεται καλά είναι η οδηγία Natura, όπως λέμε, η οδηγία 9243 για την προστασία των οικοτόπων και των ειδών. Άρα, οι προστατευόμενες περιοχές είναι ανάγκη για την προστασία μας από καταστροφές, είναι και νόμος. Το λέει η επιστήμη, το λέει και η νομοθεσία. Έχω επιλέξει να σας δείξω σε τρία πάρα πολύ σύντομα βιντεάκια τα αποτελέσματα μιας καταγραφής που είχαμε κάνει μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και που δείχνουν τις αλλαγές στις καλύψεις γης, αποτέλεσμα της εκτός σχεδίου δόμησης, σε τρεις περιοχές. Έχουν σε μεγάλο βαθμό αλληλοεπικάλυψη με περιοχές Natura. Επειδή τα βιντεάκια είχαν κάποιο θεματάκι, θα τα δούμε εδώ. Ξεκινάει η χαρτογράφηση από το 1945 και φτάνει μέχρι το 2009. Το κρίσιμο είναι οι MOV περιοχές, οι οποίες είναι η οικιστική, αν θέλετε, επέκταση, η επέκταση των δομημένων επιφανειών, εις βάρος πάντα των περιοχών αυτών, τα κυτρινοπά είναι κατά βάση, είναι οι αγροτικές περιοχές, και το πράσινο, το σκούρο πράσινο είναι τα δάση. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν έχουμε πύκνωση δασών. Κατά βάση όμως, εδώ βλέπουμε την ταλέπορη περιοχή του Ημιτού, που είναι πνεύμονας πρασίνου και για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Βλέπουμε λοιπόν σε σχέση με το 1945, δεν ξέρω αν το είδατε, αν μπορείτε να το ξανατρέξετε λίγο γρήγορα το βιντεάκι. Βλέπουμε την επέκταση αυτών των MOV περιοχών εις βάρος της περιοχής του Ημιτού. Και βλέπουμε βέβαια και το δάσος της Κεσαριανής κατά βάση, το οποίο φαίνεται στην περιοχή αυτή. Αν θέλετε να πάμε στο επόμενο βιντεάκι, έχουν κάποια δυσκολία από ό,τι βλέπω. Το επόμενο βιντεάκι αφορά τη λίμνη Τριχονίδα. Μπορείτε και εδώ να δείτε κάποιες αλλαγές χρήσεων. Υπάρχει κάποια πύκνωση δασική, αλλά κατά βάση βλέπουμε επέκταση αγροτικών περιοχών εις βάρος αυτού του πολύ ευαίσθητου οικοσυστήματος, το οποίο και προστατεύεται, είναι περιοχή η οποία προστατεύεται από το δίκτυο Natura 2000, και επέκταση οικιστικών περιοχών. Και πάμε και στην τελευταία, η οποία είναι η Χαλκιδική, σαν τη Χαλκιδική πουθενά. Ένα μεγάλο μέρος της ακτογραμμής, και έχει σημασία το ότι είναι ακτογραμμή,
Γιατί ειδικά οι παράκτιες περιοχές, όπως μας λέει και η έκθεση της IPCC, όλες οι εκθέσεις της IPCC, της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, είναι από τις σημαντικότερες φυσικές ασπίδες μας έναντι των καταστροφών που αναμένουμε λόγω της κλιματικής κρίσης, μία από τις σημαντικότερες ασπίδες μας για τις επιπτώσεις αυτές. Εδώ λοιπόν οι περιοχές αυτές, οι ευαίσθητες αυτές ζώνες, οι παράκτιες ζώνες, κακοποιούνται στην Ελλάδα λόγω ακριβώς του δικαιώματος για εκτός σχεδίου δόμηση και των άλλων αφαιρεσιών, αλλά το δικαίωμα να χτίζεις και όπου γη οικόπεδο στην Ελλάδα αποβαίνει τελικά εις βάρος και των σημαντικότερων φυσικών προστατευτικών, αν θέλετε, υποδομών που μας προσφέρει η φύση, έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Μπορείτε λοιπόν να δείτε, εδώ υπάρχουν δύο περιοχές Natura. Η μία είναι, αφορά το Παλιούρι, είναι κάτω. Η δεύτερη είναι λίγο πιο πάνω. Μπορείτε να δείτε την επέκταση των δομημένων επιφανειών εις βάρος πάντα της παράκτειας ζώνης. Και είναι και πάρα πολύ μπροστά στη θάλασσα. Είναι φάτσα θάλασσα. Μεγάλες λοιπόν καταστροφές θα αφορούν και τις υποδομές και τις περιουσίες στις περιοχές αυτές, αλλά όπως έχουμε δει δυστυχώς και τα τελευταία χρόνια, η κλιματική κρίση και η ανάγκη προστασίας αυτών των περιοχών, όχι μόνο των παράκτιων, υγρότοποι, έτσι, τεράστιες καταστροφές σε κατεστραμμένες πρώην υγροτοπικές ή υποβαθμισμένες υγροτοπικές περιοχές και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και σίγουρα τεράστιες δασικές πυρκαγιές, μπορεί όχι σε απόλυτο αριθμό φαινομένων, αλλά σίγουρα σε καταστροφικότητα, σε αλλαγή, πώς το λένε, εποχών στις οποίες εκδηλώνονται, σίγουρα σε δρυμύτητα και απρόβλεπτη κατάσταση. Πλέον, λοιπόν, οι προστατευόμενες περιοχές... Όχι. Μετά. Παρακαλώ πολύ. Οι προστατευόμενες περιοχές, η προστασία της φύσης δεν είναι πια μόνο το γούστο μας. Είναι ωραία η βιοποικιλότητα, είναι ωραία η φύση. Είναι θέμα ζωής και θανάτου. Δεν είναι απλά νομοθεσία, είναι απόλυτη υπαρξιακή ανάγκη το να προχωρήσουμε γενναία σε μέτρα προστασίας των φυσικών, αν θέλετε, αυτών υποδομών που μας δίνει η βιοποικιλότητα στην Ελλάδα. Έχω προσπαθήσει με αυτό το slide να συνοψίσω λίγο μία αξιολόγηση του πού βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με την εφαρμογή των οδηγιών για το δίκτυο Natura 2000. Τα κόκκινα, έτσι το βαθύ κόκκινο, είναι κόκκινο. Σηκώνουμε κόκκινη σημαία. Τα πράγματα δεν πάνε καλά εκεί. Οι επιδόσεις της Ελλάδας δεν είναι καλές. Και αν θέλετε, τα πεδία εφαρμογής της οδηγίας για τους οικοτόπους είναι καθορισμός μέτρων διατήρησης. Μιλάμε για μέτρα διατήρησης, άρα υποχρεωτικά, είτε για πιδέλτα είτε άλλο εργαλείο, αλλά θέσπιση μέτρων διατήρησης και διαχείρισης. Δεν είναι επιλογή, λοιπόν, αν θα κάνουμε πιδέλτα. Είναι πλέον δεδομένο αυτό. Πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα και η Ελλάδα καθυστερεί από το 2012 στην εφαρμογή αυτή. Υπάρχει και καταδίκη... Μπορείτε να πάτε πίσω. Ναι. Υπάρχει καταδίκη της χώρας για τη μη θέσπιση μέτρων και πιδέλτα, επιλέξει η ελληνική πολιτεία. Και εμείς βλέπουμε συνέχεια να καθυστερεί αυτό το έργο των ΕΠΜΗ. Έχει επιλεγεί ως εργαλείο η ΕΠΜΗ, πρέπει να προχωρήσουμε. 6-2 άρθρα, αυτά στις παρανθέσεις είναι τα άρθρα της οδηγίας, τα οποία είτε έχει ήδη κριθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από την Κομισιόν ότι παραβιάζει η Ελλάδα, είτε υπάρχουν κάποιες ανοιχτές υποθέσεις. Άρα, έχει κριθεί ότι η Ελλάδα παραβιάζει την υποχρέωση για καθορισμό μέτρων διατήρησης. Το 6.2 αφορά την αποφυγή υποβάθμισης, είναι προληπτικά μέτρα, αποφυγή υποβάθμισης. Υπάρχουν κάποια προληπτικά μέτρα στην εθνική νομοθεσία, άρα υπάρχουν κάποιες οριζόντιες, αν θέλετε, απαγορεύσεις στο 39-37 και σε άλλη νομοθεσία. Βλέπουμε όμως, ειδικά την τελευταία χρονιά, κάποια μέτρα τα οποία, αν θέλετε, φτωχαίνουν
τις επιδόσεις της Ελλάδας στην ανάγκη για αποφυγή υποβάθμισης. Είδαμε πρόσφατα το περίφημο άρθρο 218 σε ένα νόμο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο επιτρέπει τη διάσπαση των περιοχών αυτών σε μικρότερες, ανάλογα όχι με τις οικολογικές ανάγκες προστασίας της περιοχής, αλλά επενδυτικά σχέδια που μπορεί κάποιος να προωθήσει είτε ως στρατηγικές επενδύσεις είτε ως οτιδήποτε. Και άρα να προστατεύσει επιλεκτικά ένα κομμάτι το οποίο ενδεχομένως θα περισσέψει από το επενδυτικό σχέδιο και το υπόλοιπο να πάει, δεν είναι σαφές αυτό, να πάει με την ΕΠΗΜΗ, να πάει με κάποιο άλλο. Ό,τι περισσέψει να προστατευτεί. Αυτό παραβιάζει, εμείς σίγουρα έχουμε κάνει αναφορά στην Κομισιόν για το άρθρο αυτό, θα το κρίνει η Κομισιόν, αλλά εκτιμούμε ότι παραβιάζει άσχημα την υποχρέωση για αποφυγή μέτρων υποβάθμισης. Και αυτό γιατί προτάσσεται το επενδυτικό σχέδιο έναντι των οικολογικών αναγκών προστασίας των συγκεκριμένων περιοχών. Δέουσα εκτίμηση. Έχει ήδη ανοίξει υπόθεση κατά της Ελλάδας για χρονική παραβίαση του άρθρου 6.3 από την Ελλάδα, για δέουσα εκτίμηση των οικολογικών επιπτώσεων, των επιπτώσεων στα προστατευταία αντικείμενα των περιοχών αυτών, από κάθε έργο και δραστηριότητα που θα λάβει χώρα ή σχεδιάζεται να λάβει χώρα στις περιοχές αυτές. Εδώ να πω ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε μία νομοθεσία η οποία έχει πάρα πολλά έργα, τα οποία τα εξαιρεί εντελώς από αυτή τη διαδικασία. Μία κατηγορία έργων είναι η δόμηση. Η εκτός σχεδίου δόμηση, τα σπίτια, θα έπρεπε να περνάνε από μία διαδικασία δέουσας εκτίμησης. Αυτό αγνοείται παντελώς. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι η εκτός σχεδίου δόμηση, γενικά, ειδικά όταν αφορά κατοικία, παραγνωρίζεται, έτσι, αγνοείται δραστηριότητα που πρέπει να εκτιμηθεί ως προς τις επιπτώσεις στις περιοχές αυτές. Και βλέπουμε βέβαια, είδαμε και προηγουμένως, γενικότερα τις επιπτώσεις που έχει η εκτός σχεδίου δόμηση συνολικά στο φυσικό χώρο. Γιατί ένα μεγάλο στίχημα για το δίκτυο Natura είναι οι περιοχές αυτές να μην μείνουν νησίδες γύρω από δομημένες περιοχές, νησίδες βιοποικιλότητας, νησίδες προστασίας της φύσης, αλλά να υπάρξει μία οικολογική συνοχή και μία συνδεσιμότητα. Ειδικά στον καιρό της κλιματικής κρίσης, που υπάρχει ανάγκη να πάρουν ανάσα οι περιοχές αυτές, μπορεί να μετακινηθούν ήδη, μπορεί να μετακινηθούν ακόμα και δασικά ήδη, είναι απαραίτητο να υπάρξει συνδεσιμότητα μεταξύ των περιοχών αυτών. Έχουμε δει και μία σειρά από ασύμβατες δραστηριότητες που προβλέπονται σε περιοχές Natura, χωρίς καν να υπάρξει δέουσα εκτίμηση, όπως για παράδειγμα σεισμικές έρευνες για υδρογονάνθρακες. Τίποτα, δεν περνάνε από καμία τέτοια διαδικασία, καμία διαφάνεια, άλλο κεφάλαιο αυτό. Στο κεφάλαιο της διακυβέρνησης υπάρχει το μεγάλο στοίχημα του ΟΦΗΠΕΚΑ και πραγματικά ευχόμαστε να το κερδίσετε, γιατί έχει χαθεί πάρα πολύς χρόνος. Είχαμε τους φορείς διαχείρισης, οι οποίοι με προβλήματα, αλλά κατέκτησαν κάποια πεδία έτσι, για την διακυβέρνηση των προστατευόμενων περιοχών. Τώρα περνάει αυτό το στίχημα στον ΟΦΗΠΕΚΑ. Και τέλος είναι ο χαρακτηρισμός των περιοχών, το οποίο προβλέπεται έτσι ως βήμα από την οδηγία. Αυτό είναι αρκετά επαρκές. Το επόμενο στίχημα όμως, και είναι τεράστιο, είναι το λεγόμενο 30-10. Μίλησε και η κυρία Παπαδοπούλου και η κυρία Μπαριτάκη γι' αυτό. Προβλέπεται το 30% και της θαλάσσης και της χερσαίας έκτασης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν έχουμε λόγο να πιστέψουμε ότι αυτό δεν θα περάσει σε εθνικό επίπεδο, να χαρακτηριστεί ως προστατευόμενες περιοχές, το 10% όμως πολύ αυξημένης προστασίας. Εδώ η Ελλάδα υστερεί δραματικά. Έχουμε υπολογίσει ότι 0,09% της εθνικής επικράτειας είναι περιοχή απόλυτης προστασίας. Και πάντα με τα προβλήματα που μπορεί να έχει αυτός προς την εφαρμογή. Το πώς θα φτάσουμε στο 10% είναι ένα τεράστιο στοίχημα. Τελευταίο slide, αν θέλετε, και τελειώνω κύριε Μέλισσα, για να μην φάω άλλο χρόνο. Επίγουσες προτεραιότητες, ειδικά καθώς η προστασία των περιοχών Natura και γενικότερα του φυσικού χώρου είναι, όπως ξαναείπα, δεν μ' αρέσει να επαναλαμβάνομαι, αλλά θέλω να το λέω, είναι θέμα ζωής και θανάτου πλέον. Για τον πολιτισμό μας, για τον κόσμο όπως τον ξέραμε.
Άμεση ολοκλήρωση των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και θέσπιση των μέτρων με τα προεδρικά διατάγματα. Υπάρχουν δεσμεύσεις ότι αυτό θα ολοκληρωθεί και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό υπάρχει δέσμευση. Μέχρι το τέλος του 2022 δεν φαίνεται αυτό. Δεν ξέρω με τι ρυθμούς μπορεί να επιταχυνθεί αυτό το έργο. Πάντως πρέπει να ολοκληρωθεί και να υπάρξουν η θέσπιση των μέτρων αυτών με τα πιδέλτα. Εμείς ζητάμε και όλες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις πάγωμα κάθε αδειοδότησης μέχρι να θεσπιστούν αυτά τα μέτρα. Βλέπουμε πια να γίνεται ένα αλαλούμ μέσα στις προστατευόμενες περιοχές. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργούνται τετελεσμένα πριν η Ελλάδα εφαρμόσει τις υποχρεώσεις της, υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της για τη θέσπιση μέτρων. Υποχρεώσεις, ξανατονίζω, τις οποίες η Ελλάδα τις καθυστερεί από το 2012 και έχει φάει και καταδίκη γι' αυτό. Ακύρωση μια σειράς από άρθρα, τα οποία ρυθμίσεις, οι οποίες υποβαθμίζουν το καθεστώς προστασίας της φύσης και ειδικά των περιοχών Natura, όπως το άρθρο 218 του 4782, που είναι ο νόμος για τον οποίο σας μίλησα, του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εμείς ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης και έκανε ένα βήμα το Υπουργείο το 2020 με τον νόμο της 2021. 4759 του 2020. Περνάει ο καιρός και εμείς μεγαλώνουμε και ξεχνάμε. Έκανε ένα βήμα με την πρόβλεψη ότι θα ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός σε όλη τη χώρα και άρα de facto θα καταργηθεί εκτός σχεδίου δόμηση. Αυτό το βλέπουμε να καθυστερεί. Γενικά, οι πολιτικές ηγεσίες αυτού του τόπου απεχθάνονται το σχεδιασμό, το οποίο όμως τελικά έχει επίπτωση στη ζωή όλων μας. Έχει πια, αρχίζει και έχει και επίπτωση και σε ανθρώπινες ζωές, περιουσίες κτλ. Τις καταστροφές τις βλέπουμε. Κατάργηση λοιπόν της εκτός σχεδίου δόμησης, πλαίσιο για δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων, για εφαρμογή του άρθρου 6.3 της οδηγίας. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία η Κομισιόν και έχει θέσει όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς ως ΒΒΕΦ έχουμε κάνει και πρόταση προς το Υπουργείο για το πώς θα εφαρμοστεί σωστά αυτό το άρθρο. Υπάρχει και ρόλος και για τον ΟΦΗΠΕΚΑ και σίγουρα για την κεντρική διοίκηση. Και σχεδιασμός για επίτευξη του 30-10, δηλαδή 30% της χερσαίας και της θαλάσσιας επικράτειας, αλλά κυρίως το κομμάτι που αφορά το 10% απόθεμα ως περιοχές πολύ αυστηρής προστασίας, που είναι και το τεράστιο στοίχημα για την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ και να περάσουμε. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ, κυρία Θεοδότα, Νάντσου. Και για τις επισημάνσεις, πάντως, μέχρι που να πάρει το λόγο ο κύριος Παπαγρηγορίου, που ουσιαστικά συντονίζει όλες τις ΕΠΜΗ, οι οποίες αυτή τη στιγμή εκπονούνται σε όλη την ελληνική επικράτεια, να σημειώσω ότι εκτός σχεδίου δόμηση, εκτός από το 4759, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι αν και το προσχέδιο αυτό είχε περίπου 167 άρθρα, όλοι οι βουλευτές, μα όλοι οι βουλευτές, τόσο στις συμπολίτευσεις όσο και της αντιπολίτευσης, επικεντρωθήκανε όχι στα άρθρα τόσο πολύ, αλλά στην εκτός σχεδίου δόμηση. Το λόγο έχει ο κύριος Παπαγρηγορίου. Παρακαλώ, κύριε Παπαγρηγορίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μέλισσα. Αγαπητοί κύριοι και κυρίες, αγαπητοί συνάδελφοι. Λίγο πιο δυνατά. Αγαπητοί συνάδελφοι, που πολλοί εδώ έχουμε, άνθρωποι που έχουμε συνεργαστεί στενά, ή και έχουμε διαφωνήσει σημαντικά, αλλά όντες πάντα ενεργοί στον τομέα περιβάλλοντος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Καταρχήν, θα ήθελα να πω τι κάνουμε εμείς. Είναι και ο κύριος Κοντζαγιώρης εδώ, βασικός τέλεχος της ΕΒΕΚΟ, που παίζει ένα κομβικό ρόλο στο συντονισμό των ΕΠΜΗ. Η ΕΠΜΗ είναι, όπως ελέγχθηκε από τον Πέτρο, τον Βαρελίδη, είναι 23 μελέτες. Πάρα πολύ θετικό το ότι κατέληξε η πολιτεία να φτιάξει 23 πακέτα. Όχι χαοτικές παλιότερες αντιλήψεις να γίνουν 446 μελέτες και άλλα τέτοια πράγματα. Αυτό έγινε όμως, και θετικό πολύ. Και αυτές τώρα οι μελέτες έχουν δοθεί σε 11 μελετητές, κάνουν από δύο ο καθένας, εκτός ενός γκρουπ που κάνει τρεις. Αυτές οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες είχαν κάποιες γενικές προδιαγραφές
όπου όμως προβλέπεται για τον συντονιστή που είμαστε εμείς ο ρόλος της εξειδίκευσης των προδιαγραφών, το οποίο και κάναμε. Δυστυχώς το κάναμε δύο φορές. Μία με τις προδιαγραφές και το θεσμικό στάτους που υπήρχε όταν ξεκίνησαν οι μελέτες, και ένα μετά την αλλαγή του νόμου του 2020. Εν πάση περιπτώσει, από την μεριά τη δική μας, εισηγηθήκαμε στο Υπουργείο, γιατί εμείς δεν εισηγούμεθα απευθείας στους μελετητές, ούτε έχουμε άμεση διοικητική ή οποιαδήποτε άλλη ισχύ. Όλα γίνονται διά του Υπουργείου. Το Υπουργείο λοιπόν έδωσε τις κατευθύνσεις που επεξεργαστήκαμε, με ό,τι αυτό επίσης νόμιζε. Και η δουλειά έχει δρομολογηθεί εδώ και αρκετούς μήνες. Πηγαίνει με έναν τρόπο λιγότερο γρήγορο, για να το πω έτσι πολιτικά ευγενικά, από ό,τι θα θέλαμε. Και ο λόγος είναι ένας σημαντικός λόγος, ότι πάρα πολλοί από τους μελετητές δεν ακολουθούν τις κατευθύνσεις και τις επιταγές του θεσμικού πλαισίου, με αποτέλεσμα, όταν παίρνουμε το πρώτο σχέδιο μελέτης, χρειάζεται να προχωρήσουμε σε σειρά σχολείων και παρατηρήσεων και πρέπει αυτό να επανυποβληθεί και αν χρειάζεται να ξαναεποβληθεί μέχρι να φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο για να βγει σε διαβούλευση και να υπάρχει ένα κονσένσους μεταξύ του εργοδότη και του φορέα. Αυτός είναι ένας βασικός μας ρόλος. Δεν θα πω πολλές λεπτομέρειες γι' αυτό, αλλά ο δεύτερος, ίσως και πιο σημαντικός ρόλος μας, είναι όταν τελειώσουν με το καλό αυτές οι επιμοί, ο μελετητής έχει παραλυφθεί το έργο του, έχει πάρει την αμοιβή του και έχει πάει σπίτι του, όμως δεν έχει καταλήξει σε κάποιο ντοκουμέντο οριστικό. Αυτό είναι το προεδρικό διάταγμα του σχέδιου διαχείρισης, το οποίο αναλαμβάνει η δική μας πλευρά, του συντονιστή, να εκχωρήσει για όλη τη χώρα. Δηλαδή και τα 23 τον αριθμό προεδρικά διατάγματα και, και τα νη, δεν ξέρω πόσα θα είναι, σχέδια διαχείρισης, σίγουρα μεγαλύτερο ίσο του 23. Τώρα, αυτό είναι το πλάνο. Όπως σας είπα, ο χρόνος είναι πάρα πολύ πιεσμένος. Παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε... Γιώργο, μην σπέρνω το νερό που είναι και μετά. Παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε τους δαίμονες του, τους δαίμονες του χρόνου, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, μερικές γενικές παρατηρήσεις στο θέμα. Ετέθη από την αρχή, και επειδή ο χώρος που μιλάμε είναι χωροταξία, πολυδομία και δατούρα, ετέθη το θέμα σχέσης επιμή και χωροταξίας και πώς θα συνυπάρξουν, πώς εργάζονται κλπ. Εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση εδώ, ότι εγείρεται ένα θέμα που, κατά τη γνώμη μου, μόνο νομική θα είναι στο τέλος της μέρας η αντιμετώπιση του, και υποθέτω ο κύριος Μέλισσας θα μπορεί να το σχολιάσει αν θέλει φυσικά. Διότι εδώ υπάρχει ένα θέμα ιεραρχικής σχέσης. Είναι ισχυρότερη η ρύθμιση που υπάρχει για το προστατευτικό αντικείμενο ή ισχυρότερη η ρύθμιση που υπάρχει σε ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ ή σε ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τους ορυκτούς πόρους ή σε ένα χωρικό σχέδιο για την Ήπειρο ή την Κρήτη ή οτιδήποτε άλλο ή και σε ένα εθνικό χωρικό σχέδιο. Εδώ υπάρχει ένα θέμα ιεράρχησης. Κατά την περιβαλλοντική πλευρά, ας το πω έτσι, όπου μιλάμε πολύ με αυτό το χώρο, η αντίληψη είναι ότι το προστατευτικό αντικείμενο είναι μείζον. Γιατί? Διότι είναι μια συνταγματική επιταγή, είναι μια επιταγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία το έχει πάρει πάρα πολύ ψηλά, και συνεπώς αυτό δεν μπορεί παρά να είναι η κορυφή της ιεραρχίας των αποφάσεων και του ποιο θα υπακούει σε ποιο, και όλα τα άλλα θα πρέπει να συντάσσονται με βάση το τι το προστατευτικό αντικείμενο απαιτεί για να επιβιώσει ή να γίνουν οι αρκούδες 120, δεν ξέρω πόσες είπε ο Πέτρος, που απαγορεύεται να εισάγουν αρκούδες, θα πρέπει να τις φτιάξουμε εκεί που είναι. Επομένως, υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Δεν ξέρω αν η νομολογία μέχρι σήμερα, αναφέρομαι και στον κύριο Μέλισσα, έχει θίξει το θέμα επαρκώς ή, εν πάση περιπτώσει, έχει εγερθεί. Όμως, επειδή αυτό δεν είναι μόνο η σχέση επιμή και των χωροταξικών, των περιφερειών κλπ., αλλά και όλων των ειδικών χωροταξικών, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και έχουν αντιθέσεις, για να είμαστε σαφείς, όπως είπε και ο κύριος Τουρνικιώτης νωρίτερα, έχουν αντιθέσεις με το τι απαιτεί το προστατευτικό αντικείμενο κατά την κρίση καταρχήν του μελετητή. Διότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ως οδηγό την κρίση των μελετικών ομάδων, των επιστημονικών ομάδων.
Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτό είναι ένας προβληματισμός που ήθελα να βάλω. Ένας δεύτερος προβληματισμός που ήθελα να βάλω είναι... Α, συγγνώμη, σημειωτέω να την πει η θέως Γενική Γραμματεύση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και τα λοιπά και τα λοιπά, κυρία Χριστίνα Μαριτάκη, έθεσε ένα θέμα που αναφέρθηκα και προσωπικά. Στο ρόλο του συντονιστή, προφανώς είναι να δίνουμε κατευθύνσεις. Επειδή όμως ανέφερε πώς πήραμε υπόψη μας το 10% για παράδειγμα, θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα εδώ. Πρώτον, εμείς δίνουμε κατευθύνσεις οι οποίες overall στη χώρα πρέπει να πετύχουν κάτι. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να είναι 15 εδώ και 5 εκεί ή οτιδήποτε άλλο. Άρα δεν μπορεί να δώσει στον καθένα να έχει 10% της έκτασής του σε καθεστώς αυστηρής ή ισχυρής προστασίας. Το δεύτερο, πιο σημαντικό από αυτό, είναι ποιος είναι ο ορισμός της αυστηρής ή ισχυρής προστασίας. Εμείς, έτσι, από πρώτη ανάγνωση τουλάχιστον, δεν μπορούμε να ταυτίσουμε αυτό με την απόλυτη προστασία. Απόλυτη προστασία δεν είναι αυστηρή προστασία, είναι do nothing. Δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Αυστηρή προστασία έχει κάποια έννοια μέσα του. Επομένως, για μας, η β' κατηγορία, η δεύτερη κατηγορία, οι ζώνες προστασίας, σαφώς είναι αυστηρή και ισχυρή προστασία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αν δείτε μάλιστα και το τι έχει ο νόμος και το διάταγμα και το τι επιλέγουν στις μελετές. Δηλαδή, από το μενού που έχει το διάταγμα, επιλέγουν ένα μικρό υποσύνολο. Αυτό είναι, να το πω έτσι πιο βουλγαίο, είναι κανένα προστασία αυτό το πράγμα. Επομένως, και αυτό θα θρήσουμε. Για να μην σας πω και μια ακραία άποψη, που δεν είναι κυρίαρχη στις μεταξύ μας συζητήσεις, αλλά εγώ την σκέφτομαι, ότι και στην τρίτη κατηγορία, όταν έρθει ένας μελετητής και λέει, εγώ εδώ θα μπορούσα να έχω εξορίξεις, δεν θέλω. Θα μπορούσα να έχω υλικά, δεν θέλω. Θα μπορούσα να έχω τουριστικά, δεν θέλω. Θα μπορούσα να έχω οτιδήποτε άλλο. Δεν θέλει, κατά τη γνώμη μου, γιατί πιθανώς έχει μια ιδεοληπτική άποψη επί της ανάπτυξης και είναι μια από ανάπτυξη αντίληψη. Επομένως, χρησιμοποιεί ως εργαλείο ένα νόμο για να πετύχει ένα στόχο που δεν του ζήτησε κανείς να τον κάνει. Και το βλέπουμε σε μελέτες που μας έχουν έρθει. Και γενικά γύρω την παρατηρήση από το Υπουργείο κατεξοχήν. Επομένως, αυτή η ζώνη, αν υποθέσουμε ότι πέρναγε έτσι, και αυτή είναι πάρα πολύ ψηλή προστασία. Αν απαγορεύει τα πάντα στην τρίτη ζώνη, δεν είναι υψηλή προστασία. Πάρα πολύ ψηλή. Που δεν θέλουμε φυσικά να πάμε στη λογική αυτή, αλλά θέλουμε να πάμε στην πραγματική λογική της προστασίας του αντικειμένου, ό,τι ανάγκη έχει αυτό. Αυτό κλείνει την παρένθεση επί του ερώτηματος. Να πω όμως και κάτι ακόμα επί της αρχής που συζητάμε, δουλεύουμε για τους συντονιστές. Η έννοια της βιωσιμότητας είναι για μας, και θα έλεγα ότι είναι για μας γενικότερος οδηγός στη δουλειά μας, και στην ομάδα την περιβαλλοντική που έχουμε, που είναι πολύ πληθής και με όλες πρακτικά τις ειδικότητες που υπάρχουν στην επιστήμη σχετική με τα θέματά μας, περιλαμβανομένης της χωροταξίας. Η έννοια της βιωσιμότητας είναι από τη γένεσή της, αν θέλετε, από το Ρίο το 1992, τυχαίνει να συμμετείχε στην ελληνική αντιπροσωπεία, με περιπτώσει, ως κάποιο ρόλο που διανατηθεί. Έχει μέσα τη την έννοια του περιβάλλοντος, πράγματι. Καθαρό και σαφέ. Έχει όμως και άλλους δύο πυλώνες, γίνανε άλλοι τρεις. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η οικονομία. Δηλαδή, είναι το περιβάλλον, αλλά στην έννοια της βιωσιμότητας είναι και βιώσιμα συστήματα από άποψη οικονομίας, που με την αρχαϊκή έννοια της λέξης οίκος και νόμος. Είναι τρίτον η έννοια του πυλώνα της κοινωνίας, της κοινωνικής συνοχής. Η κοινωνική συνοχή έχει να κάνει με την εργασία. Δεν έχει κοινωνική συνοχή σε μια χώρα που είναι άνεργη το 80% και θέλουν να γίνουν μετανάστες το 78% αυτό δεν είναι κοινωνία. Και τέλος, προσετέθη μετά την σύνοδο του Παρισιού η κλιματική αλλαγή ως τέταρτος πυλώνας της βιώσιμης ανάπτυξης. Επομένως, όταν μιλάμε για τις επιμή, τις χρήσεις της προστασίας του αντικειμένου και τις χρήσεις που, όπως ελέγχθηκε νωρίτερα, μπορεί να είναι σε αντίθεση πολλά από αυτά με το ανθρωπογενές ή όλα τα υπόλοιπα. Εδώ εμπεριέχεται μία λέξη κλειδί. Τη λέω λέξη κλειδί γιατί είναι η λέξη που χρησιμοποιεί το Συμβούλιο της Επικρατείας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που ξεκίνησε από την εποχή του Μιχάλη, του Μεκλερή, την έννοια της στάθμισης. Δηλαδή, όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα, στο τέλος της μέρας, έχουν να κάνουν με τη στάθμιση ανάμεσα στις πέντε αυτές πλευρές.
Δηλαδή, αν μια επένδυση π.χ. έχει απειροελάχιστο όφελος, κοινωνικό, οικονομικό, πλούτου κτλ. Και μια πολύ σημαντική επίδραση, είναι προφανές ότι είναι εκτός βιωσιμότητας. Όμως, κάτι άλλο το οποίο έχει μεγαλύτερη ισορροπία, έχει τρόπους αντιμετώπισης, τεχνολογία και επιστήμη να αντιμετωπίσει τις περιβαλλοντικές πλευρές του, πιθανώς για να είναι βιώσιμο. Τέλος, μιλάω πάντα λίγο πιο γενικά, γιατί νομίζω ότι έχουν λεχθεί πολύ πολλά από τα άλλα που ήθελα να πω. Θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Κομισιόν και το Συμβούλιο Υπουργών και τα Συμβούλια των Πρωθυπουργών έχουν ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια στον τομέα του περιβάλλοντος κάτι το οποίο επιδρά και σε εμάς πάρα πολύ. Επιδρά δηλαδή στην νομοθεσία μας, στην νομολογία, στους τρόπους που αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα θέματα. Έχει ακολουθήσει μία γραμμή over-regulation, θα το έλεγα σαν ενδιαφέρουσα λέξη στα αγγλικά, δηλαδή υπερρύθμισης. Είναι το περιβάλλον το πεδίο της υπερρύθμισης των πραγμάτων. Οι λεπτομέρειες στις οποίες φτάνουν τα πράγματα, με στόχο την προστασία, καμία αντίρρηση, είναι εξαιρετικές, εκπληκτικές. Και αυτό έρχεται σε μια εντυπωσιακή αντίθεση με ένα regulation που γίνεται σε πάρα πολλούς άλλους τομείς. Στον τομέα της εργασίας, στον τομέα της διαχείρισης των κεφαλαίων, στον τομέα των επενδύσεων, στον τομέα. Όπως και πάρα πολλοί άλλοι τομείς ακολουθούν άλλη κατεύθυνση από την κατεύθυνση που ακολουθεί το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, έχει εγγενώς βάλει μέσα της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια αντίθεση ανάμεσα στην υπερρύθμιση και την απορρύθμιση, τα οποία καλείται η κάθε χώρα μέλος μετά να βρει τρόπο να τα εφαρμόσει. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί αναφέρθηκε και ορισμένη λέξη από αυτού. Να δείτε, για παράδειγμα, οι περιβαλλοντικές μελέτες, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μελέτες οικολογικής αξιολόγησης που κάνουμε για να δούμε τη δέουσα εκτίμηση αφενός και αφετέρου, εάν υπάρχει δέουσα εκτίμηση και παράγει ανάγκη, να γίνει με ό, αν και στην Ελλάδα έχουμε φάει το εάν παράγει ανάγκη. Καλά, και σώνει οπωσδήποτε να κάνει με ό, με μελέτη αξιολόγηση. Αν δείτε λοιπόν τις προδιαγραφές που έχουμε στην Ελλάδα και δείτε τις προδιαγραφές που δέχεται η Κομισιόν στην εξέταση των έργων, είτε στο δικαστήριο, είτε στις υπηρεσίες της κτλ. Και τις οποίες ακολουθούμε στην Ελλάδα πανομοιότυπα, έχοντας περάσει όλα αυτά τα πράγματα σε διατάγματα κλπ. Και δείτε μία άλλη πλευρά, τα International Financial Institutions, δηλαδή τους οργανισμούς χρηματοδότησης, τους διεθνείς μεγάλης κλίμακας. Ενώ την EBRD στο Λονδίνο, την European Investment Bank στο Λουξεμβούργο, την World Bank στην Ουάσιγκτον και συστήματα τα οποία εξπόστα από τη θέση τους είναι με τη μεριά της ανάπτυξης. Δηλαδή, όλοι αυτοί θέλουν να προωθήσουν χρήματα για να βγάλουν χρήματα. Να δανείσουν για να πάρουν πίσω πιο πολλά, χοντρά-χοντρά. Και επομένως είναι στην καρδιά του συστήματος της δυτικής και ενσιανής προέλευσης οικονομίας. Αυτά λοιπόν τα συστήματα, πιεζόμενα από το υπερρυθμιστικό πλαίσιο που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το υπερρυθμιστικό πλαίσιο στο οποίο οδηγούν οι έντονες ανησυχίες των κοινωνιών και των ψήφων, αν θέλετε, στις χώρες για τα θέματα περιβάλλοντος, έχουν οδηγηθεί σε προδιαγραφές τα οικολογικά θέματα, αυτά που συζητάμε εδώ, οι οποίες είναι πάρα πολύ κοντά στις IUCN τις λογικές και τις απαιτήσεις, και εισάγουν, για παράδειγμα, την έννοια του Biodiversity Assessment και του Biodiversity Action Plan, της εξέτασης της βιοποικιλότητας ως εκτίμηση και μετά ως δράσης κλπ. Ως ένα διακεκριμένο αντικείμενο με μεθοδολογία που δεν μία σχέση έχει με αυτή που εφαρμόζουμε στην Ελλάδα, στην EPS, στην ΜΕΟΑ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ένα υπερβάλλον σε απαιτήσεις σύστημα, πολύ πιο ουσιαστικό. Και το δεύτερο, έχει μπει η έννοια του Ecosystem Services, δηλαδή το αναφέρεται και νομίζω ότι είναι των οικοσυστημικών υπηρεσιών, το οποίο οδηγεί σε πολιτικές πάρα πολύ σκληρές. Δηλαδή, αν εσύ χαλάς κάτι και μετά λες να το φτιάξω, δεν αρκεί να το φτιάξεις. Επειδή αυτό που θα φτιάξεις, έστω και αν είναι του ιδίου είδους, φυτέψεις δηλαδή όσα χάλασες, δεν θα πετύχεις την ίδια ποιότητα που είχε original στη φύση του, πρέπει να βάλεις 4 φορές παραπάνω σε άλλη έκταση. Και αυτό το ζητάει για να σου δώσει τα χρήματα. Γιατί έτσι διασφαλίζει ότι δεν θα
βρεθεί πρόβλημα που να αναιρέσει την πορεία, της χρηματοδότησης και του έργου μέσα από την υπεραυστηρή ρύθμιση. Αναφέρομαι σε αυτές τις αντιφάσεις, διότι έχουν να κάνουν και με τη δική μας θέση εδώ στη χώρα μας, πώς αντιμετωπίσουμε τα οικολογικά θέματα μελετητικά, για να μην μπορεί ένα άλλο που δεν είναι όμως στη συζήτηση εδώ, που είναι το social, το κοινωνικό θέμα. Εκεί να δείτε ποια είναι η σημερινή ο στάτους των απαιτήσεων διεθνών συστημάτων σε σχέση με την Ελλάδα. Είναι δηλαδή, επειδή εμείς είμαστε και μελετητικό γραφείο, πρέπει να σας πω ότι το άθεσμα των οικολογικών και των social είναι σαφώς μεγαλύτερο σε budget που χρειάζεται να δώσει ο φορέας του έργου από ότι είναι η περιβαλλοντική μελέτη. Δηλαδή, αν η περιβαλλοντική μελέτη είναι 10, άλλα είναι 15 όλα μαζί ή 20. Τόσο μεγάλο βάρος έχουν πια. Αυτό για να περάσει στην Ελλάδα σημαίνει προδιαγραφές καινούργιες, σημαίνει αμοιβές καινούργιες, σημαίνει ότι όλοι θα είναι διατεθειμένοι να τα πληρώσουν όλα αυτά. Συν το χρόνο που σημαίνουν αυτά. Οι χρόνοι είναι ατέλειωτοι. Κοιτάω τον κύριο Βαρελίδη που θα τα κάνει. Επομένως, η χρόνια είναι επίσης ένα θέμα όταν έχεις μια κυβέρνηση που σου λέει ο Σκυλακάκης πρέπει να τα φάμε τα λεφτά σε 2,5-3 χρόνια ο κόσμος να χαλάσει. Το λέει η Κομισιόν. Ναι, ναι, και αυτός μετά το μεταφέρει και σωστά κάνει για να μην τα χρήματα. Δεν λέω όχι. Όλη μας την καριέρα την έχουμε φάει πιεζόμενη για να μην χάσουμε κάτι, εν πάση περιπτώσει. Και ό,τι σημαίνει αυτό. Θα σταματήσω εδώ τα γενικά. Είπε ο κ. Βαρελίδης πάρα πολλές παρατηρήσεις. Ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα από αυτά τα προς διόρθωση. Το ένα είναι η σειρά των πραγμάτων. Δεν μπορεί να γίνονται πρώτα τα σχέδια διαχείρισης και μετά τα πρακτικά διατάγματα. Αυτό λέει ο νόμος. Αυτό πρέπει να το σκεφτεί σωστά η πολιτεία και να τα βάλει στη σωστή του σειρά. Όπως τα είχαμε φτιάξει όταν ήμασταν νέοι και φτιάχναμε το 1650 το 86. Πρώτα φτιάχνει το προεδρικό διάταγμα, ρυθμίζει τις χρήσεις και επί χρήσεων υπαρχουσών χρήσεων έρχεσαι και φτιάχνει ρυθμίσεις μικρότερης κλίμακας επί υπαρκτού χώρου όμως. Δεν ξεκινάς σε ένα μη υπάρχοντα χώρο για να φτιάχνει διάφορες ρυθμίσεις που είναι το σχέδιο διαχείρισης. Και εμένα αυτό πιέζει η Κομισιόν, δεν λέω όχι. Αλλά εντάξει, δεν θα τρελαθούμε κι όμως. Πρέπει να κάνουμε το ένα για να γίνει και το άλλο. Αυτό είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Δεύτερο που είναι σημαντικό, λέχτηκε ότι η πόλη δεν είναι αντικείμενο. Και όμως, Natura, απλά για ενημέρωσή σας, είναι όλα τα Γιάννενα. Natura είναι το μισό Νάφλιο. Η Natura είναι τα Φάρσαλα. Natura είναι η Καστοριά. Αυτά, όπως είναι ο νόμος, οφείλουμε εμείς να κατευθύνουμε τους μελετητές από μέσα και να φτιάξουν ό,τι νομίζουν για το προστατευτικό αντικείμενο παρεμβαίνοντας. Τα ύψη στους δρόμους. Και μερικοί το έχουν κάνει. Πού θα είναι φούρνοι, πού θα είναι βιομηχανία, πού θα καταργηθεί η βιομηχανία κλπ. Αυτό δεν γίνεται. Εμείς τώρα, υπερβαίνοντας λίγο τον εαυτό μας, είπαμε στους πολιτές: παιδιά, αφήστε το για την ώρα αυτό, οι κατευθύνσεις που λέγαμε πριν, και θα πιστεύω ότι θα ρυθμιστεί. Πρέπει να ρυθμιστεί όμως αυτό. Γιατί αλλιώς είναι εκτεθειμένοι και οι μελετητές που δεν το έχουν κάνει. Γιατί πιο πολλοί δεν το έχουν κάνει. Τέλος, από αυτά που νομίζω ότι αξίζει να σημειώσει κανείς, είναι μία. Θα σας πω αμέσως γιατί έχω πολλά, αλλά δεν υπάρχει χρόνος να μιλήσουμε για όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, υπάρχει μία. Υπάρχουν σημαίνει τομείς που θέλουν λίγο προσοχή. Η ενέργεια. Δεν μπορεί να δημιουργούν. Και από τον νόμο είναι αυτό και από τους μελετητές είναι αυτό. Δεν μπορεί ορισμένα πράγματα που έχουν να κάνουν με μεταφορά δικτύων ενέργειας ή που έχουν να κάνουν με αποθήκευση, όταν η κλιματική αλλαγή απαιτεί έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έργα προϋποθέτουν αποθήκευση. Γιατί δεν μπορεί να καταναλώνεις όταν την έχεις την ενέργεια, αλλά θες και αποθήκευση. Αυτά τα έργα, έστω και αν είναι πιθανώς οριακά, πρέπει να τα δει κανείς με προσοχή. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να νοείται στην τέταρτη ζώνη, στην τέταρτη, εκεί που είναι οι ζώνες, η κυρία Μπαρετάκη είπε ότι εκεί επιτρέπονται τα πάντα. Σημειώνω, επιτρέπονται τα πάντα, αν τα επιλέξει ο μελετητής. Ναι. Δεν είναι δυνητικά. Ναι, είναι δυνητικά. Μπορεί να διαλέξει ο μελετητής, ο μελετητής λιγότερα. Αλλά δεν είναι δυνατόν εκεί που θα μπορούσε να έχει αποθήκευση να πει δεν τη θέλω, χωρίς να είναι σαφής η σχέση αιτίου και αιτία του μεταξύ προστατευτικού αντικειμένου και αποθήκευσης. Είναι διότι ξέρουμε γιατί είναι. Διότι έχει μια άποψη ότι δεν θέλουν να γίνει τέτοιου είδους ανάπτυξη στην περιοχή. Άρα, αν δεν απογορεύσουν την αποθήκευση, τι θα το κάνει ο άλλος. Και πάει λέγοντας. Αλλά αυτό είναι παρέμβαση στο σχεδιασμό και την πολιτική άλλου τομέα. Όχι αυτό που σε κάλεσα να
συμβάλλεις. Και αυτά θέλουν μια ρύθμιση. Αυτά είναι θέματα που υπάρχει μια δύσκολη ζωή μπροστά μας, όπου είναι πώς οι απόψεις των θετικών ομάδων θα συγκλίνουν με την γενικότερη ανάγκη της αντίληψης της βιωσιμότητας, γι' αυτό και ανέφερε και στην αρχή για την έννοια της βιωσιμότητας. Εδώ υπάρχει ένας ρόλος που προσπαθούμε διευκολυντικός να παίξουμε, υπάρχει ένας ρόλος του Υπουργείου αρκετά τελικάτος. Γιατί πρέπει να μιλήσει με το μελετητή, να έρθει με άλλη άποψη ή με διαφοροποιημένη, να πιστεί ή να το δει ξανά κτλ. Σε ορισμένες περιπτώσεις που είναι σημαντικό win-win να το δει κανείς και όχι με αντιλήψεις ότι εγώ μια που βρέθηκα και βρήκα μαχαίρι και πεπόνι, ας μην είναι η δουλειά μου εδώ αυτή, θα ρυθμίσω και το θέμα της ενέργειας στην Ελλάδα. Θα ρυθμίσω και το θέμα του τουρισμού στην Ελλάδα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα μείνω εδώ, αγαπητέ κύριε Μέλισσα, γιατί άμα μιλάω, δυσκολεύω να σταματήσω. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπαγρηγορίου. Νομίζω ότι φτάσαμε πια στο τέλος. Έχει δηλωθεί ήδη ο κύριος Μπελαβίλας να πει δύο σκέψεις ή δύο ερωτήσεις. Ο κύριος Αργυρόπουλος, η κυρία Κλαμπατσέα και ο κύριος Καλαφάτης. Καλογιάννη. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, κύριε Καλογιάννη, με συγχωρείτε. Κύριε Μπελαβή. Είπα να χρησιμοποιήσω το δικαίωμα του... Δεν το έχω κάνει ποτέ, μου πρώτη φορά, του αρχαιότερου στον τομέα πολεοδομίας. Γιατί νομίζω ότι έχουμε ένα ζήτημα και είναι η πρώτη ημερίδα που μου την δίνει αυτή την αίσθηση. Το λέω αρνητικά, το λέω κριτικά. Είμαστε μία σχολή θετικών επιστημών και έχω την αίσθηση ότι φύγαμε σε μία πελαγοδρόμηση αγνωστικισμού που είναι ιδίων της φιλοσοφίας και όχι των θετικών επιστημών και των επιστημών των μηχανικών. Η τοποθέτηση του κ. Παπαγρηγορίου μου το επιβεβαίωσε. Και θέσε ερωτήματα. Ερωτήματα τι άραγε είναι όλο αυτό. Τι άραγε είναι τα επιμέρους. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται από μία τέτοια ομοίηρη επιστημόνων. Είναι αδιανόητο, κατά τη γνώμη μου. Και αν, επειδή με τον κύριο Παπαγρηγορίου έχουμε πολλές φορές διαφωνήσει, αλλά μία φορά τη θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, αν λοιπόν είναι πυλώνας η βιωσιμότητα και η οικονομία, βεβαίως είναι, η βιωσιμότητα άρα και η οικονομία, και αν οι περιβαλλοντικές μας μελέτες έρχονται ακριβώς να υπηρετήσουν και αυτόν τον πυλώνα, πέρα από την κλιματική αλλαγή, εγώ θυμάμαι με τρόμο τις περιβαλλοντικές μελέτες που εγκρίναν τα Ολυμπιακά έργα χίδιν στο όνομα της οικονομικής ανάπτυξης και την καταστροφή που ακολούθησε. Διότι αυτός ο τομέας εδώ, εκείνο τον καιρό και το ΒΒΕΦ, φωνάζαμε και λέγαμε πάμε για καταστροφή και της οικονομίας, όπως πήγαμε. Επομένως, νομίζω ότι πια στην οριμότητά μας των 60 μας χρόνων έχουμε δικαίωμα να σκεφτούμε λάθη τα οποία εμείς κάναμε, εμείς εννοώ η πολιτεία, και να αναρωτηθούμε πώς διάολο ταξιδεύουμε στην Ευρώπη και βλέπουμε τη Γερμανία ή την Κορνουάλη ή τη Σκανδιναβία και τις περιγράφουμε ή τις κάνουμε μάθημα στους φοιτητές μας και δεν τολμάμε να ομολογήσουμε σε αυτούς μας ότι αυτά τα εργαλεία τα οποία είναι δουλεμένα επί έναν αιώνα εκεί πέρα δεν έχουμε το κουράγιο να τα εφαρμόσουμε. Είναι το Στέφανο Μάνο. Περί χρήσεων γης και το εκπληκτικό άρθρο του πριν από μερικούς μήνες που έλεγε την ιστορία του 1976-77. Υποστηρίζοντας αυτό που λέει μισό αιώνα μετά η Θεοδότα Νάντσου να τελειώνουμε τις χρήσεις γης εκτός σχεδίου δόμησης. Τελειώνω με τη μεγάλη κριτική. Και ακριβώς το ζήτημα των ερωτημάτων, καθώς σας άκουγα, σημείωνα και δεν είχα χαρτί και το σημείωνα στο κινητό. Ανακάλυψα και το note του book του κινητού, δεν το ήξερα μέχρι τώρα. Σημείωνα σημεία αυτής της εμπλοκής που παρουσιάζεται σήμερα εδώ και αναρωτιέμαι γιατί παρουσιάζεται. Δεν έχω την εμπειρία των θεσμοθετήσεων της Natura. Έχω την εμπειρία των θεσμοθετήσεων της UNESCO, για παράδειγμα. Έχω διατελέσει 6 φορές αξιολογητής. Ένα εξαιρετικά όριμο σύστημα, το οποίο προστατεύει με σκληρότατους όρους ή όχι, με 3 ζώνες ή με 2 ζώνες, ανάλογα με τα κριτήρια, και με 6 κριτήρια στην αρχή.
τα οποία ορίζουν πάρα πολύ καθαρά το πώς θα ξεκινήσεις. Ο πύχης που λέγατε και ο γενικός και η Θεοδοτενάντση. Ο πύχης, πού είναι ο πύχης, τον έχουμε και είμαι σίγουρος ότι τον έχουμε και εδώ. Απλώς δεν τον έχουμε βγάλει στο τραπέζι. Αν δεν τον έχουμε, τότε οφείλετε να κάνετε τη μεταρρύθμιση όπου θα ορίσει τον πύχη. Αν είναι αυτό το ζήτημα. Αλλά έχω πάλι την υποψία ότι προσπαθώντας να θέσουμε ερωτήματα, αρνιόμαστε να κάνουμε ακριβώς τη μεταρρύθμιση που χρειάζεται. Για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο μέσου ευρωπαϊκού όρου. Δηλαδή, όταν ρωτάμε, ο φάρος άραγε είναι η λειτουργία ή η χρήση. Και μπορώ να συνεχίσω με πάρα πολύ εύκολο τρόπο λέγοντας ο πυλώνας υψηλής τάσης είναι λειτουργία ή χρήση. Και η ανεμογεννήτρια. Σημείο ή γραμμή. Αυτό είναι τελειωμένο. Άμα κάτσουμε κάτω τρεις άνθρωποι, το βγάζουμε μέσα σε 5 λεπτά. Διότι εκτός από τις τυπικές χρήσεις γης, εμπόριο, βιομηχανία, τουρισμός και πάει λέγοντας, έχουμε τις γραμμικότητες και τις σημειακότητες, τις οποίες τουλάχιστον μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε στη δρομική γραμμή. Στη δρομική γραμμή είναι μια γραμμή. Πλάτους ολίγων μέτρων. Δεν είναι ένα ολόκληρο σύστημα πραγμάτων όπως είναι η κατοικία. Μία γραμμή που κάνει ένα πράγμα κάθε μία ώρα. Και ο φάρος, ένα φως, που είχε ένα λαμπάκι, το οποίο μπορεί να σκοτώσει χιλιάδες πουλιά στα αστροφάδια, για παράδειγμα, από τον 19ο αιώνα το ξέρουν το πρόβλημα. Τα αποδημητικά. Αν λοιπόν το ξεκαθαρίσουμε μεταξύ μας ότι δεν αρκούν τα πολεοδομικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα, αλλά χρειαζόμαστε εργαλεία, γι' αυτό σας είπα το παράδειγμα του UNESCO, και τα έχουμε. Είναι σχετικά απλά. Αν δεχθούμε ότι η λειτουργία, όσο αστείο και αν φαίνεται το κολύμπι, μπορώ να καταλάβω γιατί οι αρχαιολόγοι απαγορεύουν το κολύμπι στο Δειρό, ας πούμε, για παράδειγμα, μέσα στο Φύλλα. Μας φαίνεται παράλογο? Όχι. Γιατί δεν μας φαίνεται παράλογο? Γιατί επειδή δύο αιώνες έχουμε πλέον συνείδηση εθνικής ιδεολογίας ότι τα μνημεία δεν τα αγγίζουμε. Ενώ δεν έχουμε συνείδηση και εθνική ιδεολογία ότι τα δάση δεν τα αγγίζουμε. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Γιατί τα μνημεία δεν τα αγγίζουμε? Γιατί συγκροτήσαμε ολόκληρο το κράτος μας πάνω σε αυτό. Από το 1821 ή από τον καιρό του Γεφεραίου. Άρα είναι ιδεολογική σύλληψη αυτό. Κοινή όλων μας, άλλο αν γκρινιάζουμε. Όταν περάσουμε και στην επόμενη πιο βαριά, θα τελειώσω κύριε Μέλισσα, στην επόμενη πιο βαριά λειτουργία, η οποία μπορεί να είναι ψεκασμοί, αγροτική γη δηλαδή, αλλά ψεκασμοί και ντομοκτώνα, πάλι δεν αρκούν τα πολεοδομικά μας εργαλεία. Μην αναζητάμε χρήση γι' αυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορείς να ψεκάσεις ένα δάσος με μέλισσες και μέλατα. Ακριβώς. Ξεκάθαρο. Επομένως, δεν μπορούμε να το θέτουμε ούτε καν σαν ερώτημα. Πρέπει να το θέτουμε ως ζήτημα προς άμεση επίλυση για να το λύσουμε, όχι για να το αφήσουμε στην άκρη. Και για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα, αν δεν τα έχετε, να κάτσουμε να τα ανακαλύψουμε. Και είμαι σίγουρος ότι τα έχετε. Και είμαι σίγουρος ότι υπάρχει μια διεθνής εμπειρία. Δεν είμαι ειδικός στην ατούρα, σας είπα, είμαι σε άλλα πράγματα ειδικός. Υπάρχει μια διεθνής εμπειρία η οποία είναι χρήσιμη. Την οποία πρέπει να την φέρουμε. Και όπως ξεκινήσαμε, κύριε Μέλισσα, τον καιρό του Βενιζέλου και ήρθαν οι γερμανικοί νόμοι για να στηριχθεί ο οικοδομικός κανονισμός επάνω του, έτσι, δεν είναι. Δεν είναι κακό να παραδεχτούμε ότι θα φέρουμε την συμπυκνωμένη εμπειρία της διεθνούς νομοθεσίας για να τελειώνουμε αυτό το ζήτημα. Και όπως κάναμε επιτέλους το κλιματολόγιο και κάνουμε επιτέλους τους δασικούς χάρτες, που ήταν αδιανόητο πράγμα 15 χρόνια, πρέπει να τελειώσουμε με την εκτός σχεδίου δόμης. Ή πρέπει να βρούμε τα εργαλεία της Natura. Και ονειρεύομαι να κλείσω τα μάτια μου πριν δω τη Διεθνή Τράπεζα να ορίζει τα δεδομένα του περιβάλλοντος. Σας μιλάω πολύ σοβαρά. Ελπίζω να μην το ζήσω αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπελαβίλα. Ρένα, θες να πεις? Όχι. Ο κύριος Καλαφάτης, παρακαλώ. Καλογιάννης, με συγχωρείτε πια. Απλώς μιλούσαμε. Το καλό. Το καλό. Ναι, και ο κύριος Αργυρόπουλος. Και μετά ο κύριος Αργυρόπουλος, παρακαλώ. Και μετά ποιος? Σε μένα. Πώς λέγεστε? Δεν άκουσα. Παπασαράτης. Έχεστε, κύριε Καλογιάννη. Ναι, ένα λεπτό, με συγχωρείτε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ελάτε λίγο πιο πίσω, αν έχετε καλοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε.
Μπορούμε να συζητάμε μέρες και ώρες, φαντάζομαι. Θα παρακαλούσα να έχουμε 2-3 απαντήσεις από τους ειδικούς στα εξής θέματα. Ετέθη, νομίζω, εξ αρχής από εσάς, κύριε Μέλισσα, ότι ενώ το Υπουργείο προωθεί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, παράλληλα έχουμε τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, οι οποίες είναι υπό ολοκλήρωση. Ποια είναι η ιεράρχηση? Είναι σημαντικό, νομίζω, αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει. Πόσο μάλλον που τα τοπικά πολεοδομικά θα εκπονηθούν σε επίπεδο δημοτικής ενότητας. Ενώ με το προηγούμενο επίπεδο σχεδιασμού, προσωπική μου άποψη ήταν ότι θα έπρεπε πρώτα να δούμε το όλον, δηλαδή το χωροταξικό, το πολεοδομικό σχέδιο, και μετά να πάμε στην προστασία του περιβάλλοντος. Αναφέρονται ότι, για παράδειγμα, η πόλη των Ιωαννίνων είναι στο δίκτυο Natura, η Καστοριά επίσης και ούτω καθεξής. Ναι, εκπονείται ειδική περιβαλλοντική μελέτη, αλλά τοπικό πολεοδομικό σχέδιο θα έχουμε μόνο σε μία δημοτική ενότητα του Δήμου Ιωαννιτών. Πώς θα τα συντεριάξετε αυτά? Πρώτον. Δεύτερον, το Υπουργείο, πρωτίστως και εσείς βεβαίως παράλληλα. Δεύτερον, ο ΦΥΠΕΚΑ έχει ρόλο στις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες? Τρίτο ερώτημα, τη διαβούλευση. Αγαπητέ κύριε Βαρελίδη, ποιος θα την κάνει, ο μελετητής, το Υπουργείο ή ο συντονιστής? Διότι θέλω να θέσω ένα προβληματισμό. Μόλις με το καλό φτάσουμε σε επίπεδο ολοκλήρωσης και των τοπικών πολεοδομικών και των ειδικών περιβαλλοντικών και βγείτε ως Υπουργείο, ως μελετητές στην κοινωνία να την παρουσιάσετε, θα έχετε ένα κύμα μεγάλο να αντιμετωπίσετε. Διότι ο μέσος πολίτης δεν γνωρίζει ούτε τι είναι το τοπικό πολεοδομικό, ούτε τι αναφέρει η οδηγία περί οικοτόπων, ούτε τι εργαλείο είναι ειδική περιβαλλοντική μελέτη. Συνεπώς, και κλείνω, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και θεσμοθέτησης αυτών των μελετών ποιο είναι? Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλογιάννη, για τις εξαιρετικές παρατηρήσεις. Παρακαλώ πολύ τον κύριο... Όχι, θα προτιμούσα να μιλήσει ο κύριος Αργυρόπουλος και μετά ο κύριος Παπασαράντης και στη συνέχεια θα έχουμε έναν μικρό γύρο για να κάνουμε μετά ακόμη ένα γύρο. Εντάξει. Από εκεί, αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Αργυρόπουλε, ελάτε εδώ. Εγώ ήθελα να μιλήσω από τη μεριά του μελετητή των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών. Νομίζω είναι χρήσιμο να πούμε και εμείς τη δικιά μας την εμπειρία σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και λίγο πιο δυνατά, μία ιδέα. Ναι. Νομίζω είναι χρήσιμο να πούμε και λίγο στη δικιά μας την εμπειρία των μελετητών, δηλαδή, συνεισφέροντας σε όλη αυτή τη διαδικασία και σε αυτό που θα πω, ταυτόχρονα ίσως τοποθετούμε και ορισμένες τοποθετήσεις που ήδη έχουν υποθεί από διάφορους ομιλητές. Πρώτα απ' όλα για τις ΕΠΜΗ, τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Αργούνε? Αργούν. Έχουν αργήσει. Το ξέρουμε αυτό. Γιατί αργούν όμως? Πρώτα απ' όλα, λίγο υπόθηκε από τον κύριο Παπαγρηγορίου, αλλάξαν στη μέση οι προδιαγραφές. Εκεί δηλαδή που είχαμε άλλες προδιαγραφές, ήρθε ο νόμος 4685, έβαλε καινούριους όρους, έπρεπε λοιπόν να προσαρμοστούμε. Αυτή είναι μια αιτία. Άλλη αιτία. Το προσωπικό του ΦΕΝ είναι λίγο. Τραγικά λίγο. Οπότε έχουμε δυσκολίες. Και παρόλο αυτό όμως έχουμε και θετικά. Δηλαδή θα θέλω να πω λίγο και τα θετικά από το Υπουργείο. Έχουμε και άλλα προβλήματα με το Υπουργείο. Αργούν να μας πληρώσουν. Είναι θέματα αυτά. Έχουμε όμως και θετικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ότι... Σας πληρώνουμε καλά. Έχετε 1,5 χρόνο να σπρώσετε. Καλά. Λοιπόν, έθεσε όμως το θεσμό του οριζόντιου συμβούλου που ανέλαβε μετά από διαγωνισμό ο κύριος το ΙΕΝΒΕΚΟ. Αυτό, ελείψη με τη δυσκολία που υπάρχουν στο υπαλληλικό δυναμικό, έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να προχωρήσουν όλες τις ειδικές παρόλες της. Όπως επίσης, το θέμα της διαβούλευσης. Το θέμα της διαβούλευσης τώρα ξεκίνησε.
Έχουν βγει μόνο τρεις μελέτες στη διαβούλευση, Πελοπόννησος, Κρήτη και Εύρος. Παρ' όλα αυτά όμως, το Υπουργείο, και αυτά είναι θετικά του Υπουργείου που θέλω να το αναφέρω, είναι ότι με τον κύριο Μοιρά και γενικά το Υπουργείο προωθεί τις επιμέρους διαβουλεύσεις και μας δίνει ένα δικαίωμα να πούμε ορισμένα πράγματα και σε άλλους. Για παράδειγμα, ο κύριος Καλογιάννης. Δεν τον ξέρω, δεν τον ήξερα, ούτε με ήξερε. Με πήρε τηλέφωνο και να με ρωτήσει τι γίνεται με την επιμή της Ήπειρου. Εμείς το γραφείο μας κάνει και είναι Ήπειρο, την επιμή της Ήπειρου μαζί με ένα άλλο γραφείο της ΑΝΤΕΝΣ. Επίσης, κάναμε επιμέρους διαβουλεύσεις με κάποιες αρχές της Ιγουμενίτσας, της περιοχής Ιγουμενίτσας. Κάναμε τουλάχιστον 3-4 προ-διαβουλεύσεις, αν το λέγαμε, με τα Γιάννενα, με τον Δήμο Ιωαννίνων. Αυτά δεν ήταν στο θεσμικό πλαίσιο των μελετών. Δεν εκτιμούμε, δεν έχουμε το δικαίωμα. Εμείς ξεκινώντας την ειδική περιβαλλοντική μελέτη Ήπειρου, πριν ξεκινήσουμε, κάναμε διαβούλευση στα Γιάννενα. Καλέσαμε όλους τους φορείς των Ιωαννίνων και κάναμε διαβούλευση στο τεχνικό επιμελητήριο. Όλα αυτά γίνανε χωρίς να υπάρχουν. Αλλά ενθερμηθήκαμε από τη συνεργασία που έχουμε με την ΕΠΕΚΟ και με το Υπουργείο. Ο νόμος 1685. Άκουσα σχεδόν από όλους αρνητικές τοποθετήσεις. Η γνώμη μου είναι διαφορετική. Δεν συμμετείχα στο σχηματισμό του νόμου, δεν είχα κανένα λόγο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι εμάς τους μελετές μας βοηθάει. Σίγουρα έχει αρνητικά. Σίγουρα, αλλά αυτά τα αρνητικά είναι σημειακά. Αυτό που είπαμε για την κολλήγηση. Αυτό που είπαμε και πολλά άλλα. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να έχεις βιολογικό θερισμό στην περιοχή, στην τρίτη περιοχή, στην περιοχή τη ζώνη διατήρησης οικοτόπων. Για ποιο λόγο να μην έχει βιολογικό θερισμό, που προστατεύει το περιβάλλον. Είναι αποκλειστικά έργο προστασίας περιβάλλοντος. Μπορείς να δώσεις μόνο στην τέταρτη κατηγορία χρήσεων υγείας. Λάθος. Κακός. Αλλά αυτά είναι σημειακά. Αυτά είναι πράγματα που ψηφορία διορθώνεται και πρέπει να διορθωθούν. Και φαντάζομαι αυτά είναι ο κ. Γραλίδης ότι τα διορθώνει. Αυτά τώρα βέβαια μας δυσκολεύουν εμάς τους μελετητές. Γιατί διορθώμαστε. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει έναν βιολογικό να το βάλουμε εκεί που είναι και να το νομιμοποιήσουμε. Δεν μπορούμε με βάση αυτό. Παρ' όλα αυτά, αναγκαζόμαστε να κάνουμε κάποιες τρίπλες, κάνουμε κάποιες διαβουλεύσεις με τον Σύμβουλο, με το Υπουργείο. Παιδιά, πώς θα το ξεπεράσουμε αυτό για να το βάλουμε, γιατί πρέπει να μπει. Αν βγει αυτό που λέει ο κ. Βαρελίδης, προφανώς θα έχουμε βοήθεια. Αλλά όλα αυτά είναι σημειακά. Όμως τα θετικά του είναι ότι έβαλε ένα πλαίσιο χρήσεων γης, ειδικών χρήσεων γης, οι οποίες, αν δεν υπήρχαν, ο κάθε μελετητής θα έβαζε όπως βρίσκει κάποια χρήση γης από τη βιβλιογραφία. Ανάλογα με τις ιδέες του, αν έχει ειδοληψία υπέρ της μιας οικολογικής ανάπτυξης ή ειδοληψία υπέρ της ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης, τέλος πάντων. Κάθε ένας, όπως έχει παρατηρηθεί σε πολλές επιμή που έχουν γίνει στο παρελθόν, υπήρχε μια πανσυπερμία χρήσεων. Που η μία χρήση με την άλλη μοιάζαν, αλλά δεν ήταν ίδιες. Τώρα, φαντάζομαι και αυτό ήταν, πώς να το πούμε, αυτή είναι η ιδέα του συντάκτη του νόμου 1685. Ότι να ομογενοποιήσουμε πλέον τις χρήσεις των περιβαλλοντικών, όπως είναι ομογενοποιημένες, σταθερές οι χρήσεις στα πολεοδομικά, με τον νόμο Κραπατσέα, που λέγαμε, το 59, είναι σταθερές οι χρήσεις. Δεν είναι όμως, δεν μπαίνουν μέσα καθόλου χρήσεις περιβαλλοντικές. Τώρα από το 1965 έχουν μπει ολόκληρη λίστα χρήσεων, από τις οποίες βέβαια για κάθε κατηγορία από τις τέσσερις ζώνες επιλέγει ο μελετητής ποιες μπορεί, ποιες θέλει, ποιες τεκμηριώνει σωστά, ποιες βάζει. Αλλά είναι συγκεκριμένες αυτές. Δεν μπορεί να βάλει δικές του χρήσεις γης. Αυτό λοιπόν είναι θετικό του νόμου. Οφείλω να το πω αυτό το πράγμα. Δεν είναι όλες όμως χρήσεις γης. Ας μην είναι. Εντάξει, τώρα μην πω στη διαδικασία της χρήσεων γης και λειτουργιών, αλλά πάντως είναι θετικό ότι είναι συγκεκριμένες. Είναι συγκεκριμένες. Λίγο κύριε Αργυρόπουλε να συντομεύει. Τελειώνω ακόμα να πω μόνο. Για το άρθρο 2.18, σίγουρα και τη γνώμη μου είναι αρκετά προχειρογραμμένο. Θα μπορούσε να είναι πιο καλογραμμένο. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι για πέτοιμο. Και το λέω αυτό γιατί έχω μια εμπειρία μιας περιοχής η οποία χαρακτηρίζεται ως ζώνη προστασίας της φύσης, η οποία όμως όταν έγινε η ειδική περιβαλλοντική μελέτη του 2000, πριν το 2000, θα σας πω, η ανάλυση που έκανε ήταν πολύ γενική. Πολύ γενική. Τώρα δίνεται η δυνατότητα, όταν σε μια αυτή την περιοχή να πάει κανένας και να επικεντρώσει, επειδή θα υπάρξει ένα σχέδιο επενδυτικό, επικεντρώνει σε την περιοχή και κάνει ανάλυση πιο ειδική. Και μπορεί λοιπόν αυτή, κάνοντας την ειδική ανάλυση, να βρει πολλές άλλες δραστηριότητες, οι οποίες
να μπαίνουν σε μια από τέσσερις κατηγορίες εκτός ενός. Άρα αυτή η διάσπαση που είπε και η κυρία Νάντσιου, ναι, είναι αλήθεια, αλλά μπορεί να συνεχίσει πάρα πολύ καλά με τον νόμο 45 και με τη σημερινή που κάνουμε. Δεν είναι απαραίτητο αυτή η σύγκρουση των δύο. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι κάτι το οποίο είναι on-off. Μπορεί να γίνει και το ένα και το άλλο. Μπορεί να ξαναγραφεί το άρθρο, μπορεί να γίνει καλύτερο, μπορεί να ακολουθεί σε διαβούλευση, αλλά νομίζω πως μπορεί και αυτό να χρησιμοποιηθεί. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Αργυρόπουλο. Παρακαλώ, κύριε Παπασαράτη. Και μετά εσείς. Ελάτε κι εσείς. Ναι. Έχω τρεις ερωτήσεις καταρχήν και τέσσερις παρατηρήσεις. Θα είμαι σύντομος. Παρακαλώ πολύ. Η πρώτη ερώτηση είναι στις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, τις τρεις που βγήκανε. Δεν είδα καμία αναφορά στη μελέτη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που αφορά τη χωροθέτηση των αιωλικών στη Natura και γενικά τη χωροθέτηση των αιωλικών. Μάλιστα, δεν υπήρχε ούτε καν στη βιβλιογραφία. Και αυτή η μελέτη έχει χρηματοδοτηθεί από τον ΟΦΠΕΚΑ. Το βρίσκω παράδοξο αυτό και θα ήθελα μια απάντηση. Το επόμενο είναι, βρίσκω αντιδεοντολογικό να εμπλέκονται στη διαδικασία των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών εν ώψη των προεδρικών διαταγμάτων, εταιρείες οι οποίες κάνουν ΜΠΕ για άλλες εταιρείες οι οποίες είναι εργολήπτες. Κάνουν έργο. Η τρίτη ερώτηση αφορά το 30-10. Το 30 το έχουμε. Το 10, δηλαδή η απόλυτη προστασία 10% της επικράτειας της χώρας, τώρα γίνονται οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Με ποιο τρόπο θα συμπεριληφθεί στις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες αυτό το δεδομένο, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, έγινε και Ευρωπαϊκή Οδηγία τον Ιανουάριο. Και με ποιο τρόπο θα επισπεύσουμε την ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο και τη συμπερίληψη του 10% στις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Ήθελα να πω, υπάρχει υπόθηκε από διάφορους ομιλητές, αλλά θέλω να το θέσω και με τον τρόπο που έθεσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην καταδικαστική του απόφαση το Δεκέμβριο του 2020 σε ό,τι αφορά το ότι η Ελλάδα δεν έχει πληρώσει την υποχρέωση να εκδώσει τα προεδρικά διατάγματα για το Natura. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει, επισημαίνει απλά, ότι η δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων ενός έργου, η οποία είναι απαραίτητη να γίνεται στα έργα που αφορούν τον Natura, γίνεται σε συσχετισμό και σε αναφορά με θεσμοθετημένους στόχους διατήρησης. Η Ελλάδα δεν έχει θεσμοθετήσει στόχους διατήρησης. Το είπατε με άλλους τρόπους για τον πύχη, δεν ξέρουμε πού βρίσκεται κτλ. Αλλά βλέπουμε το εξής παράδοξο. Ότι η Ελλάδα είχε 16 χρόνια, γιατί από τότε που υπογράφηκε η συνθήκη είχε 6 χρόνια να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία μέχρι τον Ιούλιο του 2012. Έτσι. Έχουν παρέλθει άλλα 10 και δεν έχει γίνει. Και έχουμε παράλληλα, δηλαδή, έχουμε μία επιβράδυνση της έκδοσης των προεδρικών διαταγμάτων με τους στόχους διατήρησης, ενώ από την άλλη μεριά έχουμε επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων μέσα στο Natura. Συνεχώς με καινούργιες νομοθετικές ρυθμίσεις απλοποιείται και επιταχύνεται η αδειοδότηση. Και οφείλω να πω ότι το προστατευταίο αντικείμενο στενάζει, γιατί είναι απροστάτευτο ουσιαστικά. Ως προς τα οικονομικά, γιατί υπόθηκε... Θέσατε πάντως και τρία ερωτήματα. Για να απαιτηθούν μόνο τα δικά σας ερωτήματα, να μας επιτρέψετε, πρέπει να κάνουμε και μία... Τελειώνω. Ολοκληρώνω. Παρακαλώ. Η ανθρώπινη οικονομία πρέπει να προσαρμοστεί στα δεδομένα ενός πλανήτη ο οποίος δεν διωγγώνεται, δεν αναπτύσσεται. Είναι ένα υποσύστημα μέσα στον πλανήτη, μέσα στη βιόσφαιρα. Αυτό στη σχολή μου, όταν μάθαινα οικονομικά, δεν λαμβανόταν υπόψη. Τώρα όμως συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος του πλανήτη σε σχέση με την οικονομία την ανθρώπινη. Δεν μπορεί αυτό το υποσύστημα να αναπτύσσεται αένα μέσα σε ένα πεπερασμένο πλανήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελάτε και εσείς, παρακαλώ πολύ. Να είστε λίγο σύντομος, αν έχετε καλοσύνη. Α, θες και εσύ. Α, αφού σε ρώτησε, κύριε. Α, γεια σας, καλησπέρα. Το όνομά σας, παρακαλώ πολύ. Μαρκάκης Κωνσταντίνος είναι. Παρακαλώ, κύριε Μαρκάκη. Εκπροσωπώ τις απόψεις κάποιων φορέων της κοινωνίας των πολιτών σε ένα ζήτημα που διαπιστώσαμε την προηγούμενη χρονιά.
κατά τη διάρκεια των προαναρτήσεων στο κτηματολόγιο. Υπάρχουν οι παλιοί μη αμαξητοί δρόμοι σε όλη τη χώρα, καλυτερήμια, μονοπάτια, ημιονικές οδοί, τα οποία διαπιστώσαμε ότι δεν έχουν κάποια επίσημη νομική υπόσταση και κινδυνεύουν με αφανισμό. Στο κτηματολόγιο δεν δηλώνονται. Αυτή τη στιγμή μπορεί να αποτελούν αντικείμενο μαζικών καταπατήσεων και φθορών και επιχειρήσαμε και με επιστολές μας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και με διάφορες παρεμβάσεις μας να πετύχουμε την καταχώρησή τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο με νέο ειδικό όμως κωδικό δημόσιας έκτασης να είναι διαφορετικός από τους κωδικούς των αμαξητών δρόμων, διότι πρόκειται για άλλη κατηγορία δρόμων. Είναι δρόμοι που προϋφίστανται εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Όσοι από αυτούς είναι ταυτόχρονα και τεχνικά έργα, είναι καλυτερήμια δηλαδή με ξερολιθιές και αντιπρόστρωτα, πολλοί έχουν χαρακτηριστεί και ως μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όμως, ο χαρακτηρισμός μνημείου δεν επηρεάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Εκείνο που χρειάζεται είναι μια πρόσθετη ρύθμιση νομοθετική, δεν ξέρω με τι μορφή θα έχει, έτσι, που να δίνει κωδικό δημόσιας έκτασης σε όλους αυτούς μη αμαξητούς δρόμους, οι οποίοι μαζί με τους ορεινούς οικισμούς, γιατί περισσότεροι από αυτούς τους μη αμαξητούς δρόμους είναι ορεινοί δρόμοι, αποτελούν ένα τεράστιο υπάρχον κεφάλαιο για την, αυτό που λέμε, ήπια και βιώσιμη ανάπτυξη, ειδικά στις ορεινές περιοχές. Να πω εδώ ποιο είναι το πρόβλημα. Κάθε φορά που επιχειρείται να γίνει αναγνώριση της κοινοκρισίας και της δημόσιας κυριότητας αυτών των δρόμων, σκοντάφτουμε πάνω σε αυτό το παράλογο σύστημα της εκτός σχεδίου δόμησης. Διότι αν αναγνωριστεί ότι είναι κοινόχρηστος και δημόσιος δρόμος, αυτόματα δημιουργεί δικαίωμα δόμησης στις παρόδιες ιδιοκτησίες σε όλη τη διαδρομή του. Βέβαια, το Συμβούλιο της Επικρατείας, από ό,τι καταλάβαμε, συνεχώς αυστηροποιεί αυτή τη διαδικασία, ενώ αρχικά αυτό γινόταν με αποφάσεις νομαρχών, μετά την κατάργηση των νομαρχών γινόταν με αποφάσεις της αποκεντρωμένης διοίκησης, στη συνέχεια απαιτήθηκε να προϋπάρχει εισήγηση της ΠΕΧΟΣ σχεδιασμού και μετά νομοδότηση του ΣΥΠΟΘΑ της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας και να βγάζει απόφαση η αποκεντρωμένη διοίκηση. Στη συνέχεια ούτε αυτό, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, ένας βαθμός παραπάνω, διότι οι δρόμοι δεν είναι αντικείμενο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφορούν γενικότερα το φυσικό περιβάλλον και το χωρικό σχεδιασμό, άρα θα πρέπει να αποφασίζει το Υπουργείο και αποφάσιζε το Υπουργείο. Και τελευταία, έχει προκύψει πλέον, μετά από κάποια πρακτικά επεξεργασία του Συμβουλίου της Επικρατείας, από ό,τι καταλάβαμε, η ανάγκη να βγαίνουν προεδρικά διατάγματα κατά περίπτωση. Όμως, αυτό δεν μπορεί να προστατεύσει το σύνολο των εκατοντάδων χιλιόμετρων αυτών των δρόμων που υπάρχουν σε όλα τα βουνά της χώρας. Διότι αυτή τη στιγμή μπορεί ο οποιοσδήποτε να καταπατήσει και να επηρεάσει οτιδήποτε από όλα αυτά και αν κάποιος φορέας από την κοινωνία των πολιτών, ένας σύλλογος, πεζοπορικός, ορειβατικός, πολιτιστικός, καταλάβει τι έχει συμβεί, ξεκινάει μια ατέρμονη διαδικασία 8 τουλάχιστον χρόνων στα δικαστήρια για να πετύχει δικαστικά την αποκατάσταση και την δικαίωση σε αυτά τα ζητήματα. Εκείνο που ζητάμε είναι μια συνολική ρύθμιση, όπως θέλει, άλλωστε και το Συμβούλιο της Επικρατείας για αυτούς τους δρόμους, που να λέει ότι όλοι οι προϋφιστάμενοι, εδώ και εκατοντάδες χρόνια, μη αμαξητοί δρόμοι, είναι κοινόχρηστοι και έχουν δημόσια κυριότητα και προστατεύονται κατά αυτόν τον τρόπο και ιδιοκτησιακά. Εάν τώρα κάποιος έχει συμβόλαια και συμφέροντα και θέλει να πετύχει σε κάποια παρόδια ιδιοκτησία την δόμηση, ας πάει αυτός να κάνει ένσταση.
Να μην ξεκινάμε ανάποδα και δημιουργούνται τετελεσμένα μέχρι να καταφέρει η πολιτεία αναδρομικά να προστατεύσει τι. Στην πράξη, εμείς είμαστε σαν σύλλογος 10 χρόνια στα δικαστήρια. Αντιμετωπίσαμε 5 ποινικά από τους καταπατητές. Βγάλαμε απόφαση του διοικητικού εφετείου του Τριμελού. Στη συνέχεια, φτάσαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και πάλι αρνείται η διαδικασία των πολεοδομικών υπηρεσιών να αναγνωρίσει ότι ένα καλντερίμι 1.200 ετών που έχει χαρακτηριστεί μνημείο της πολιτιστικής κληρονομίας, ότι είναι να πάρει ο διάβολος κοινόχρηστο και δημόσιας κυριότητας. Συγγνώμη για... Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις εύστοχες παρατηρήσεις, κυρία Κλαμπατσέα. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, και κλείνω με αυτό, για να πάμε και σε μία λύση όπως υπόθηκε, win-win. Αυτή τη στιγμή, αφού δεν είναι αναγνωρισμένες επίσημα κοινόχρηστες και δημόσιες εκτάσεις, δεν δίνουν δικαίωμα ιδιοκτησίας κανένας από αυτούς τους παλιούς μειαμαξητούς δρόμους σε παρόδιες ιδιοκτησίες. Κινδυνεύουν όμως από καταστροφή και καταπατήσεις. Εάν γίνει αυτό που λέμε, να αναγνωριστεί ότι είναι δημόσιοι δρόμοι και τα λοιπά, αλλά παράλληλα με την απόφαση ότι δεν θα δημιουργούν σε αυτούς τους κωδικούς που θα πάρουν δικαίωμα δόμησης στις παρόδιες ιδιοκτησίες, πράγμα που το ζητάει το Συμβούλιο της Επικρατείας και από ό,τι έχουμε καταλάβει, κύριε Μέλισσα, σε όλες τις αποφάσεις που βγαίνουν για αναγνώριση ενός δρόμου ως κοινόχρηστου, πλέον συνοδεύεται η απόφαση, είτε είναι του Υπουργείου είτε της αποκεντρωμένης διοίκησης, με πρόσθετους ειδικούς όρους περιορισμού ή και απαγόρευσης της δόμησης σε παρόδιες ιδιοκτησίες. Ας γίνει συνολικά για την χώρα. Σας ευχαριστώ και πάλι, κυρία Κλαμπατσέα. Είμαι πάρα πολύ σύντομη, γιατί ξέρω ότι έχουμε ξεπεράσει όλα τα όρια. Πρώτον, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Δεν θα καταφραστώ το χρόνο, αλλά θέλω να πω δύο ζητήματα που θεωρώ ότι θα πρέπει να ακουστούν σε μία... Πιο δυνατά, Ρέτα. Στο διατάφτα ακριβώς. Α, δυνατά, δυνατά. Ωραία. Τώρα με ακούτε. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι κουβεντιάζουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, έχοντας βγάλει έξω από αυτό το θέμα το ποιοι μελετούν την όλη αυτή η ιστορία που λέγεται περιοχές Natura. Δηλαδή, εγώ βάζω στο τραπέζι, όπως το έβαλε ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών, αλλά και ο Σύλλογος των Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, την αναγκαιότητα της ύπαρξης, της ειδικότητας του χωροτάκτη. Δεν είμαστε όλοι χωροτάκτες, ούτε μπορούμε να γίνουμε. Απλά γιατί κάποιος μας δίνει ένα μενού χρήσεων. Με συγχωρείτε. Και οφείλω αυτό, ειδικά σε αυτή την αίθουσα, σε αυτό το συγκρότημα, σε αυτή τη σχολή που ο τομέας πολεοδομίας και χωροταξίας θεραπεύει αυτό το αντικείμενο, τουλάχιστον να το έχουμε καταθέσει. Και νομίζω ότι αυτό απαντά σε μία σειρά από σχόλια και παρατηρήσεις που έγιναν τόσο από όλους εσάς, αλλά και από το κοινό μας, που έχει να κάνει με το αν τελικά ήταν σωστό ή λάθος από το 14α μέχρι το 14δ, τα λέω κωδικοποιημένα, και τι περιλαμβάνει, αν περιλαμβάνει χρήσεις, δραστηριότητες ή έργα. Πάντως, ο τείχος χρήση δεν είναι. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο, όπως ξέρετε, η επιστημονική κοινότητα των πολεοδόμων χωροτακτών σύσσωμη αυτά τα είπε στη διαβούλευση του νόμου. Δηλαδή, είναι ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά και νομίζω απλά ότι προφανώς θα πρέπει να διορθωθούν. Θεωρώ πάρα πολύ λάθος το γεγονός ότι η χωροταξική ματιά, με την έννοια της επιστήμης, δεν είναι συνοδοιπόρος της περιβαλλοντικής ματιάς σε αυτού του τύπου τις περιοχές, γιατί μόνο τότε νομίζω ότι μπορεί, πρώτον, με έναν σύνθετο και ολοκληρωμένο τρόπο. Αυτό δεν αναιρεί το ότι θα πρέπει να βάλω παντού χρήσεις και άρα παντού δόμηση και άρα αυτό που καταλαβαίνει ο μέσος νους. Και δεύτερον, να μπορεί προφανώς να μην είναι αυτό που όλοι είπατε και έχετε απόλυτο δίκιο, νησίδες οι οποίες δεν θα συνομιλούν με τίποτα, δεν θα έχουν καμία συνέχεια και προφανώς, κατά τη γνώμη μου, δεν θα φτάσουν στο σημείο
το οποίο θα είναι το επιθυμητό. Όλα αυτά που είπατε με τη στόχευση, πραγματικά εγώ εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους όσους και όσες εμπλέκονται στην παρούσα φάση ή στην επόμενη που θα ακολουθήσει, όπως φαντάζομαι, για να πιαστεί αυτός ο στόχος επί της ουσίας. Πάντως, σε καμία περίπτωση, αν μπορώ να πω μια τελευταία λέξη, δεν θα μπορούσα να πω ότι και οι τρεις κατηγορίες θα μπορούσαν να πάνε σε αυτό το περίφημο στόχο. Οι τρεις κατηγορίες, οι τέσσερις. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε την κυρία Κλαμπατσέα. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Βαρελίδη να έχει το λόγο και να απαντήσει στις ερωτήσεις. Νομίζω είπα εξ αρχής ότι οι νόμοι πάντα επιδέχονται βελτίωσης. Δεν θα κάνουμε μία ηθική κρίση αν είναι καλός ή κακός ο νόμος. Όλοι οι νόμοι έχουν κάποια προβλήματα. Αυτά αναδεικνύονται ειδικά όταν πάει να εφαρμοστεί ένας νόμος. Επομένως, αυτά τα προβλήματα οφείλουμε σαν πολιτεία να τα βλέπουμε έγκαιρα και να τα λύνουμε, ακόμα και αν έχουν δημιουργηθεί με κάποιο νομικό πλαίσιο που έχει θεσπίσει η ίδια η κυβέρνηση. Αν γίνονται λάθη, πρέπει να αναγνωρίζονται. Δεν είμαστε μονικοί. Είναι προφανές ότι, κατά τη γνώμη, είναι κοινή λογική. Η χρήση γης είναι χρήση γης και οι δραστηριότητες και τα έργα είναι δραστηριότητες και έργα και δεν πρέπει να συγχέονται. Θα μπορούσε κάλλιστα το 14α, 14β, 14γ και 14δ να έχουν χρήση γης και να έχουν και δραστηριότητες και να μην τις βαφτίζουν χρήση γης. Ή θα μπορούσε να είναι ένα άρθρο το οποίο ή να είναι τέσσερα άρθρα το οποίο δεν θα ήταν μέρος του πιδέλτα 59 αλλά του 39-37, λέω, όπως κατά τη γνώμη μου θα ήταν πιο ορθόδοξο. Και αυτό είναι ένα plan B σε περίπτωση που έχουμε προβλήματα με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης για την αλλαγή του πιδέλτα με νόμο. Παρ' όλα αυτά επιμένω ότι το πιδέλτα πρέπει οπωσδήποτε να τροποποιηθεί άμεσα, γιατί εμείς που τα έχουμε κοιτάξει πιο λεπτόμερο στα πράγματα, δεν σας τα παρουσίασα για να μην χάσουμε χρόνο, υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία δεν λύνονται με τέτοια τρίκ, όπως θα το πω σήμερα. Πρέπει να παρέμβουμε υποχρεωτικά στις χρήσεις γης. Εκεί να σας πω ένα απλό παράδειγμα, 46, η χρήση που έχει τον κωδικό 46, 46-2 νομίζω, είναι όλες, παρότι δεν τους φαίνεται, είναι όλες χρήσεις γης που επιτρέπονται μόνο εντός σχεδίου. Αυτό και μόνο εκτροχιάζει όλο το εγχείρημα. Και δεν έχει γίνει εκ των υστέρων, γιατί άλλαξε, γίνεται παραπομπή σε έναν άλλο νόμο, ο άλλος νόμος άλλαξε αργότερα. Το τελικό αποτέλεσμα όμως είναι αυτό που σας λέω. Άρα υπάρχουν τέτοια σημεία τα οποία θέλουν οπωσδήποτε προσοχή. Ό,τι αφορά το 30-10, να ξεκαθαρίσουμε. Το είπε η Χριστίνα Μπαριτάκη, το είπε πιο γλαφυρά ο κύριος Παπαγρηγορίου. Μιλάμε για αυστηρή προστασία, όχι απόλυτη προστασία. Προφανώς, όλοι γνωρίζουμε τόσα νομικά, εμείς που έχουμε περάσει από τη διοίκηση σίγουρα, το τι ορίζεται ως αυστηρή προστασία είναι ένα στοιχείο κρίσιμο και αυτό που εννοούσε ο κύριος Παπαγρηγορίου. Δεν εννοούσε ότι, ναι, έχετε δίκιο ότι η ζώνη 3, καταρχήν, προφανώς δεν είναι αυστηρή προστασία. Όμως, παρόλα αυτά, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν μελέτες που προτείνουν ένα τέτοιο περιοριστικό καθεστώς στη ζώνη 3, που ισοδυναμεί, ακριβώς ισοδυναμεί με ζώνη 2. Νομίζω ότι αυτό ήταν το νόημα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι με την πρώτη ευκαιρία που θα μας δοθεί νομοθετικά, γιατί η Βουλή έχει ένα συγκεκριμένο ρυθμό στο νομοθετικό έργο, θα γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις. Φυσικά, ξέρετε, στις παρεμβάσεις πάντα επισέρχεται και μία πολιτική διάσταση. Αλλιώς θα γινόντουσαν ορθολογικές παρεμβάσεις. Παρ' όλα αυτά γίνονται πολιτικές παρεμβάσεις, που σημαίνει ότι ο ορθολογισμός αλλοιώνεται υπό το πρίσμα των πολιτικών αναγκαιοτήτων, όπως αυτές εκλαμβάνονται ανάλογα με την πολιτική περίσταση. Αλλά ελπίζουμε ότι, πάντως περιπτώσει, θα έχουμε ένα πολύ πιο χρηστικό εργαλείο για τους μελετητές και για όλους μας,
προκειμένου να υπηρετηθεί το ζητούμενο. Να πω επίσης, γιατί φάνηκε ότι δεν έγινε απολύτως σαφές, εξ αρχής είπα ότι δεν έχουμε στόχους διαχείρισης και πρέπει να επιταχύνουμε την θέσπιση των στόχων διαχείρισης, όποιον εν πάση περιπτώσει στόχων διαχείρισης δεν έχουμε, γιατί κάποιους στόχους διαχείρισης διατηρήσεις έχουμε. Έχουμε κάποιους στόχους, αλλά όχι υπολοιπόμαστε πολύ αυτών που θα έπρεπε να έχουμε. Και να διευκρινίσω ότι σε καμία περίπτωση η θέσπιση των ΠΔΕΛΤΑ των προεδρικών διαταγμάτων δεν έχει επιφραδυνθεί, αντιθέτως έχει επιταχυνθεί. Όμως η επιτάχυνση αυτή είναι όψιμη και με αποτέλεσμα βέβαια να έχουμε τα προβλήματα που έχουμε εφαρμογής της, του ενωσιακού δικαίου αλλά και του εθνικού δικαίου. Μακάρι να έχουμε πετύχει την επιτάχυνση της αδειοδότησης. Αυτό νομίζω είναι ζητούμενο διαχρονικό. Πολύ φοβάμαι όμως ότι εγώ τουλάχιστον ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου δυστυχώς δεν έχω αυτή την εικόνα ότι έχουμε επιταχύνει την αδειοδότηση. Μπορεί να την έχουμε επιταχύνει στα χαρτιά, ενώ στις προθεσμίες που βάζουμε στο νομοθετικό πλαίσιο που κάθε φορά ορίζουμε, αλλά η αδειοδότηση, η περιβαλλοντική τουλάχιστον, παραμένει μια πάρα πολύ αργή διαδικασία, αδικαιολόγητα αργή σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Τον κύριο Γενικό, το λόγο έχει, παρακαλώ πολύ, κυρία Μπαριτάκη, να είσαστε λίγο σύντομοι. Παρακαλώ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι επεκτάθηκα λίγο χρονικά στην νομική. Γι' αυτό σας το λέω. Θα το με τη δευτερολογία. Λίγο για το 30-10. Το 10 που λέει, το 10% της επικράτειας σε ξηρά και θάλασσα σε καθεστώς αυστηρής προστασίας, προφανώς επιδέχεται ερμηνείας. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμα σαφώς καταγράψει τι ακριβώς εννοεί σε καθεστώς αυστηρής προστασίας. Η αναφορά μου στις 3 από τις 23 μελέτες, επειδή 3 μόνο έχουν παρουσιαστεί, και είπα ότι είναι 3 από τις 23, είναι ότι είναι ένα στατιστικά σημαντικό έβριμα ότι από τις 3 περιοχές υπάρχει μόνο μία περιοχή απολύτου προστασίας. Στο δικό μου το μυαλό, η αυστηρή προστασία θα μπορούσε να ήταν οι δύο πρώτες κατηγορίες, δηλαδή οι ζώνες. Οι δύο πρώτες ζώνες, η ζώνη απολύτου προστασίας και η ζώνη προστασίας. Αυτό θα θεωρούσα ότι συνάδει και με την τυπολογία της Άγιος Ιάννου που λέγαμε και με τις επιτρεπτές χρήσεις. Το κομμάτι της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Είχα κάποια στοιχεία στις διαφάνειες. Δεν ξέρω, υπάρχουν στην τοποθέτηση, στην παρουσίασή μου. Νομίζω ότι η λογική της απλοποίησης της αδειοδότησης, ειδικά στις περιοχές Natura, που έχουμε και το γεγονός της δέουσας εκτίμησης που ανέφερε και η κυρία Νάντσου και ο Γενικός προηγουμένως, και από κάποιους άλλους αναφέρθηκε, το θέμα δηλαδή του ότι εκτός της οδηγίας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αλλά εντός της οδηγίας για τις περιοχές Natura, έχουμε την υποχρέωση της προηγούμενης δέουσας εκτίμησης, η οποία, όπως ορθώς αναφέρθηκε, έχει μερικά κενά στην εφαρμογή της στην Ελλάδα και γι' αυτό έχουμε καταδικαστεί ήδη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η λογική όμως, το ότι θεωρώ χρονοβόρο, γραφειοκρατικό και αργό το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θεωρώ ότι είναι μια παγίδα, γιατί τελικά προσπαθώντας να το απλοποιήσουμε, σε εισαγωγικά η απλοποίηση, καταλήγουμε στην διεύρυνση των ολόκληρων κατηγοριών που εξαιρούνται και από διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων μέσω μιας συγκροτημένης μελέτης, δηλαδή περισσότερα έργα που αυθαίρετα, έτσι έγραφα στην παρουσίασή μου, έχουν μεταφερθεί από μια περίπτωση κατηγορία Α με σημαντικές επιπτώσεις στην κατηγορία Β, χωρίς καμία αιτιολόγηση, χωρίς καμία τεκμηρίωση του γιατί αλλάζουν αυτή την κατηγορία. Και αν αυτό το συνδέσουμε με την κατάργηση των οχλήσεων και τη σύνδεση αυτών που πριν είχαμε ως οχλήσεις με την κατηγορία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ουσιαστικά οδηγόμαστε σε μια συνολική απορρίθμιση του θέματος. Και κλείνω εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ την κυρία Παπαδοπούλου. Εγώ πάρα πολύ σύντομα, γιατί νομίζω έχουν τεθεί και κάποια άλλα ερωτήματα που ο κύριος Παπαγρηγορίου θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο.
Ο νεοσύστατος Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής υπεύθυνος πλέον για τις προστατευόμενες περιοχές και τη διατήρηση βιοποικιλότητας θα είναι ουσιαστικά ο φορέας που θα υλοποιήσει τα σχέδια διαχείρισης τα οποία θα είναι το τελικό, ας το πούμε, εκεί που θα καταλήξουν οι επιμοί και τα προεδρικά διατάγματα. Οπότε, πραγματικά, πιστεύω το σύστημα όταν θα κληθεί να υλοποιήσει αυτά τα σχέδια θα είναι πλήρως έτοιμο και με κατάλληλο προσωπικό, πολύ έμπειρο, να τα υλοποιήσει αυτά τα πράγματα και πραγματικά περιμένουμε αυτή τη στιγμή. Κυρία Παπαγρηγορίου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαδοπούλου. Το λόγο έχει η κυρία Νάντσου. Να κάνω μόνο ένα σχόλιο σε σχέση και εγώ με το 3010. Μίλησε και η κυρία Μπαριτάκη. Κάτι που ήθελα να πω και ξέχασα στην ομιλία μου. Ο χαρακτηρισμός ειδικά των περιοχών του 10%, δηλαδή των περιοχών αυστηρής προστασίας, όπως το ορίσει τελικά αυτό η Κομισιόν με οποιαδήποτε έτσι, κατευθυντήρια κείμενα βγάλει, αφορά περιοχές αποκλειστικά οικολογικής αξίας. Όχι τις περιοχές που μπορεί να έχουμε κάπου, στις οποίες δεν θέλουμε να πάμε, δεν υπάρχουν αιτήματα για έργα. Άρα, παιδιά, άντε να τελειώνουμε εκεί πέρα με το 10% και να χαρακτηρίσουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει. Έτσι. Περιοχές οι οποίες έχουν προστατευταία αντικείμενα με βάση κυρίως τις δύο οδηγίες του δικτύου Natura. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουμε, γιατί ακούμε πάρα πολλά σε σχέση με το τι μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι κάποια περιοχή γύρω από μεταλλεία, στην οποία δεν πηγαίνει κανένας, δεν έχει δρόμους, δεν έχει αιτήματα, δεν έχει τίποτα. Άντε να τελειώνουμε, να τις δηλώσουμε. Άρα, είναι τεράστια η πρόκληση. Πρώτη προτεραιότητα προφανώς είναι να προχωρήσουμε με τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και τη θέσπιση των ΠΙΔΕΛΤΑ. Ελπίζουμε ότι θα γίνει αυτή τη χρονιά. Κύριε Βαρελίδη, η μπάλα στο δικό σας γήπεδο και πραγματικά περιμένουμε να δούμε ότι αυτό το τεράστιο κεφάλαιο θα βγει, ώστε μετά πια να μπούμε και στα θέματα της εφαρμογής. Θα έχουμε τα ΠΙΔΕΛΤΑ όπως θα είναι αυτά. Ελπίζουμε ότι θα είναι καλά, ότι θα γίνουν με συμμετοχικές διαδικασίες, με συμμετοχή του κόσμου και όχι ερήμην των τοπικών κοινωνιών, με επιστημονικό ορισμό του τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Και όχι, εμένα δεν μου αρέσει να ξυπνήσω ένα πρωί να δω ένα κτίριο εκεί, ένα γήπεδο παραπέρα, ένα τίποτα παραδίπλα. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Η επιστήμη ορίζει τι μπορεί να γίνει κάπου ή όχι. Οι οικολογικές ανάγκες της περιοχής και όχι το τι εμένα δεν μου αρέσει να βλέπω απέναντι. Άρα, ναι, αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στον κύριο Κόμμα. Ναι, δεν θα πάρω χρόνο. Να διευκρινίσω, αυτό το είπε και ο Γενικός, δεν αναφέρθηκα στην τρίτη κατηγορία ως τυπική περίπτωση. Είπα, ακόμα και αν φτάναμε σε μια ακραία τέτοια περίπτωση, αυτό. Εντάξει, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση εκεί. Το δεύτερο, το ότι ορισμένες από τις συζητήσεις που αναπτύσσονται, τουλάχιστον στη σημερινή ημερίδα που συμμετέχω, έχουν ερωτήματα που, κατά την άποψη του κ. Μπελαβίλα, έχουν φιλοσοφικό χαρακτήρα και δεν αρμόζουν στους τεχνικούς, στους επασπιτός ή στους προκράτες που είμαστε εδώ, δεν με βρίσκει σύμφωνο. Νομίζω ότι είναι εύλογο, μέσα από τέτοια θέματα που έχουν να κάνουν με τις δομές του governance, τη διακυβέρνηση των πραγμάτων, γιατί σε αυτό αναφέρθηκα εγώ τουλάχιστον, είναι εύλογο να βάζει κανείς τέτοια ερωτήματα, ειδικά όταν άπτονται της νομικής πλευράς των πραγμάτων, που κατ' εξοχήν πρέπει να αποκρισταλώσει σε νομικό επίπεδο, με νομολογίες σε όσα θέματα που ήδη αναφέρθηκα, το ποια είναι η πορεία που θα ακολουθεί στα πράγματα. Και ξανααναφέρω εδώ, βέβαια, το θέμα της ιεραρχικής σχέσης ανάμεσα στο μάλλον, υπεροστατευτικό αντικείμενο, της ΕΠΗΜΗ και τις άλλες χωρικές ρυθμίσεις. Δεν πιάστηκε ιδιαίτερα από άλλους ομιλητές το θέμα. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι αυτό είναι θέμα κλειδί και εκτιμώ ότι εδώ η φιλοσοφική, να το πω έτσι, συζήτηση που θα χρειαστεί να γίνει, γιατί έχει τέτοια χαρακτηριστικά, είναι δύσκολο θέμα, θα αποκρισταλωθεί στο τέλος της ημέρας από τη νομική διαδικασία. Επίσης, να πω μία λέξη για τους ΕΠΗΜΗ. Οι ΕΠΗΜΗ έχουν, σαν το
ρώτησε ο Υπουργός κ. Καλογιάννης, έχουν ευθύνη για τη διαβούλευση οι μελετητές στην ΕΠΜΗ, με τη συμμετοχή του Υπουργείου, αλλά οι προδιαγραφές που έχουν στα χέρια τους λένε ότι εσύ θα εφαρμόσεις την διαβούλευση και θα βγεις στην αγορά να το παρουσιάσεις. Στην περίπτωση των προεδρικών διαταγμάτων, τον ίδιο αυτό ρόλο τον επιφυλάσσει στο συντονιστή. Δηλαδή, ο συντονιστής θα βγει προς τα έξω και θα κάνει την παρουσίαση αυτών των διαταγμάτων. Εννοείται ότι αυτό προϋποθέτει μια αγαστή, όπως είπα, συνεργασία που είναι delicate, αυτή τη λέξη, μεταξύ του μελετητή και του Υπουργείου για να συγκλίνουν διάφορα ζητήματα. Η ενσωμάτωση των παρατηρήσεων από τον μελετητή. Η ενσωμάτωση των παρατηρήσεων μετά τη διαβούλευση είναι υποχρέωση του μελετητή να κάνει η έκθεση ενσωμάτωσης και να παραχθεί ένα τελικό. Αξιολόγηση. Δεν παράγεται στο τέλος ένα τελικό ντοκουμέντο. Παράγεται, και εδώ, Σταυρό, εδώ έρχεται μετά η υπηρεσία και δίνει κατευθύνσεις για το πού πρέπει στο τέλος της μέρας να πάει ο μελετητής στο ντοκουμέντο του. Αυτά είναι θέματα ευαίσθητα, εννοώ σχέσεων ανάμεσα στον μελετητικό ρόλο και την κατοχήρωση της ελευθερίας, της γνώμης, της σκέψης, της επιστημονικής γνωμάτευσης και της πλευράς του Υπουργείου που θέλει να ενοποιήσει, γιατί ένας από τους ρόλους που έχει ο συντονιστής και το Υπουργείο είναι αυτό που αναφέρθηκε και από άλλο, από τη Μαρία νομίζω, ότι χρειάζεται μια ενιαία αντιμετώπιση ορισμένων πραγμάτων. Δεν μπορεί δηλαδή τον σπιζαετό στον τάδε νομό να τον βλέπεις έτσι και στον διπλανό να τον βλέπεις αλλιώς. Και ο μελετητής εδώ να είναι ακριβώς και να είναι φτηνός. Πρέπει αυτά τα πράγματα κάπου να συγκλίνουν. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται από άλλα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Παπαγρηγορίου. Φτάσαμε νομίζω στο τέλος 5 ημερίδων, οι οποίες είχαν ως κύριο επίκεντρο την πολεοδομία, την χωροταξία και την προστασία του περιβάλλοντος. Φτάσαμε στο τέλος 5 ημερίδων που διοργάνωσε ο τομέας πολεοδομίας χωροταξίας με κύριο επίκεντρο την προστασία είτε του αστικού ιστού είτε την προστασία του περιβάλλοντος. Θα κρατήσω από τη σημερινή εκδήλωση, από τη σημερινή ημερίδα, με συγχωρείτε, ότι τόσο η προστασία του περιβάλλοντος σε εξωαστικό χώρο, αλλά όσο και στον αστικό χώρο, όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Καλογιάννης, για τα Γιάννενα ή για την Καστοριά, χρειάζονται τόσο τον πολεοδόμο, όσο και τον περιβαντολόγο. Δεν μπορούμε δηλαδή και η προστασία της Νατούρα, όταν αυτές αφορούν πέρα από τις κρίσεις ακόμα και εγκαταστάσεις, ακόμα και αν είναι ατυχής αυτή η έκφραση των εγκαταστάσεων ή των δραστηριοτήτων, πάντως ο πολεοδόμος είναι χρήσιμος. Πιστεύω ότι βοηθήσαμε ως τομέας πολεοδομίας χωροταξίας σε αυτή την αρμονική συνύπαρξη του χωροτάκτη, του πολεοδόμου και του περιβαντολόγου και τώρα κλείνουμε σε όλους τους φίλους που βρίσκονται εδώ πέρα και σε όλους τους διαδικτυακούς φίλους που μας παρακολουθούμε. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και του χρόνου να είμαστε γεροί. Ευχαριστούμε πολύ.